Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα και χρόνια πολλά ξανά και στον αέρα. Τα είπαμε και χθες και προχθές. Εορταστικές ημέρες γενικότερα, εορταστικό το κλίμα, σε πιο χαλαρού ρυθμούς είμαστε. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει και αθλητική επικαιρότητα με γεμάτη αγωνιστική δράση σε Αγγλία και Ιταλία, με Basket League σήμερα και αύριο. Γενικότερα υπάρχει δράση με την οποία και θα ασχοληθούμε. Υπάρχουν ενδιαφέροντα θεματάκια και από το ρεπορτάζ των ομάδων εδώ της πόλης και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ηρακλή. Κινείται κάτι, γενικότερα υπάρχει επικαιρότητα, υπάρχει ρεπορτάζ και θα τα δούμε όλα σιγά σιγά και στο απόψινο post-game με Βασίλη Καβαδία βαρέα στην ύψη του ήχου, Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία για το επόμενο τρίωρο με όλο το post-game της σημερινής ημέρας και γενικότερα έτσι, όλη την αγωνιστική δράση και όχι μόνο σε πιο εορταστικούς ρυθμούς λόγω των ημερών. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας εδώ τα ελληνικά για να θυμηθούμε τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Basket League, όπου το Περιστέρι νίκησε τον Κολοσσό με 73-70, ο Ύψος Λίμνου πέρασε από το Ρέθυμνο με σημαντικό διπλό 85-82, Χολαργός Λαύριο 82-71, ο Άρης ιτήθηκε με 75-57 από την Κίμη και σαφώς και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με το συγκεκριμένο παιχνίδι στην πορεία για να έχουμε και τα σχόλια της αναλύσης από τον Σταμάτη Μουρελή για να μας τα πει πιο αναλυτικά και να μας δώσει και τη δική του άποψη. Φυσικά ένα νέο ναυάγιο για τον Άρη, άλλη μια ντροπιαστική, βαριά ήττα όπως θέλετε πείτε, διασυρμό και μάλιστα ένα μάτς που βρέθηκαν να προηγούνται στο 24ο λεπτό με συν 17 πόντους διαφορά οι κιτρινόμαυροι και όμως από το 24 και μετά αυτό το 42-17 αν θυμάμαι σωστά, 47-12 ήταν το επιμέρους σκορ από το 24 και μετά. Έφερε τον Άρη με την πλάτη στον τοίχο, κατάρρευσε στο φινάλε και ήρθε και αυτό το μείον 18, το οποίο επίσης είναι σημαντικό, πέρα από την ήττα που υπέστη σήμερα ο Άρης, είναι σημαντική και η διαφορά με την οποία έχασε, διότι πλέον έχουν μπλέξει για τα καλά οι κυτρινομαύροι σε περιπέτειες όσον αφορά τον κίνδυνο του υποβασμού. Είναι άλλωστε στη ζώνη, ισοβαθμούν στην τελευταία θέση με άλλες τρεις ομάδες, τον Κολοσσό, το Ρέθυμνο και την Κίμη, η οποία από Ουραγός πήρε σήμερα τη δεύτερη νίκη της και έπιασε και τον Άρη στο 2-9. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η διαφορά το μείον 18 ίσως βέβαια μακάρι να μην χρειαστεί να κυνηγάει ο Άρης στις βαθμίες στο τέλος με την Κίμη για τη μάχη της παραμονής, αλλά αυτό το μείον 18 με το οποίο έχασε σήμερα την κατάρρευση που ήρθε ουσιαστικά στο τελευταίο δίλεπτο. Μέχρι το τελευταίο δίλεπτο ο Άρης ήταν ακόμα ζωντανός, ήταν στο μείον 6, μείον 7 περίπου. Στο φινάλε όμως, στα τελευταία δύο λεπτά, η απόλυτη κατάρρευση για αυτό το μείον 18 που επαναλαμβάνω είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, φυσικά απευκταίο το σενάριο για τους φίλους του Άρη. Στο φινάλε να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς ο Άρης, αν κυνηγάει ισοβαθμία με την Κίμη, θα πρέπει να την κερδίσει και με πάνω από 18 πόντους διαφορά στο Αλεξάνδρειο στο τετρογύρο. Βέβαια, φυσικά όλοι εύχονται για τον Άρη να μην έρθουν τέτοιες μέρες στο φινάλε και να παλεύει ως τότε σε μάχη παραμονής με ομάδες όπως η Κίμη. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Πανιόνιο με 73-62 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της σημερινής ημέρας και αύριο κλείνει η 11η αγωνιστική και μαζί κλείνει και το 2018 στην ελληνική Basket League, τα τελευταία δύο παιχνίδια του έτους. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 στο Παλατάκι σε ένα μάτς φυσικά που θα ακούσετε ζωντανά τη μετάδοσή του εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Νίκο Μοσχοβίτη να περιγράφει το μάτς από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Στις 5 λοιπόν αυτό το παιχνίδι, θα δούμε συνέχεια και ότι υπάρχει από το ρεπορτάζ τους δύο αμφίβολους παίκτες εν ώψη του αυριανού αγώνα για τον ΠΑΟΚ που είναι ο Μαργαρίτης και ο Γκάρετ και η συμμετοχή τους ακριθεί την τελευταία στιγμή. Έχει απώλεια και ο Ολυμπιακός με τον Τίμα. Θα τα δούμε όλα και στην πορεία πιο αναλυτικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη έξοδο κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα. Βέβαια, έχει την ψυχολογία στα ύψη μετά το 96-84, τη μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες επί της ΕΣΕΚΑ, το ντεμπούτο του Πιτίνο στον πάγκο. Επομένως, θέλουν να κρίσουν με το απόλυτο νικόν και πράσινο. Θα δούμε και τον βαθμολογικό πίνακα όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην Basket League. Βέβαια, κρέμουν αυτά τα δύο παιχνίδια αύριο, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Προμηθέας Παναθηναϊκός. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή έχει το Περιστέρι στην πρώτη θέση με 9-2 το ρεκόρ του. Ο Ολυμπιακός είναι στο 9-1. Εκκρεμεί το αυριανό μας με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Η ΑΕΚ είναι στο 8-3. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 9-0. Έχει δύο παιχνίδια λιγότερα βέβαια. Ένα το αυριανό και ένα το εξαναβολής με τον Κολοσσό που θα γίνει το Φλεβάρι. Τέλη Φλεβάρι 24, αν δεν κάνω λάθος, ορίστηκε. Ο Ύφεστος Λίμνου είναι στο 6-5 μετά την πολύ σημαντική έκδοση δρασνίκη που πήρε σήμερα. Ο Προμηθέας στο 7-3. Παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό. Ο Χολαργός στο 6-5. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 6-4. Και θέλει αύριο νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό και για ψυχολογικούς αν θέλετε λόγους να αποχαιρετήσει το 2018 με μια μεγάλη νίκη. Και γενικότερα ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα εντός συνόρων ο ΠΑΟΚ. Πέτυχε φυσικά μεγάλα αποτελέσματα στην Ευρώπη νικώντας τη Βενέτσια εντός και την Τενερίφη εκτός στην Ισπανία. Ψάχνει μια μεγάλη νίκη και στην Ελλάδα. Δεν το κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό, αν και είχε παλέψει, ήταν ανταγωνιστικό σε εκείνο το ματς. Θέλει αύριο να κάνει κόντρα στον Ολυμπιακό, είχε κάνει και πέρσι να πανηγυρίσει
μια σπουδαία νίκη. Να δούμε αν θα τα καταφέρει η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Το Λαύριο είναι στο 3-8, αρκετά πιο κάτω από το δικέφαλο της βαθμολογίας. Ουσιαστικά έχει σαν να έχει δύο ζώνες στο πρωτάθλημα. Καθώς μέχρι τον ΠΑΟΚ που είναι στο 6-4 τώρα και το Χολαργό που είναι στο 6-5 και μπορεί να κοιτάνε πιο πάνω. Από εκεί και κάτω το Λαύριο είναι στο 3-8, ο Πανιόν είναι στο 3-8, η Κίμη, το Ρέθυμνο και ο Άρης στο 2-9. Ο Κολοσσός είναι στο 2-8, αλλά και αυτός χρωστάει το μάτσο του Παναθηναϊκού που έχει αναβληθεί. Εκτός απρόπτου φυσικά θα το χάσει, εντάξει. Στην Ελλάδα σε αυτού τα παιχνίδια δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα αποτελέσματα. Θα πάει και αυτό το 2-9, οπότε θα μιλάμε για τραπλή ισοβαθμία στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και στη ζώνη του υποβασμού. Ενώ μόλις έχουμε ημίχρονο στο μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Ιταλική Σεριά, Μίλαν Σπαλ 1-1. Η Σπαλ είχε προηγηθεί, η Μίλαν ισοφάρισε. Και να συνεχίσουμε με Premier League, εκεί όπου οι φίλοι της Liverpool δεν έχουν σταματήσει νομίζω ακόμη να πανηγυρίζουν, όχι μόνο για τη μεγάλη νίκη επί της Arsenal το σημερινό 5-1 σε μια τρομερή εντυπωσιακή βραδιά για την ομάδα του Klopp. Πανηγυρίζουν και για την ήττα της τότε με το σέδρας από την Wolves με αυτό το 1-3 με ανατροπή που νομίζω έχρισε για τα καλά φαβορί σήμερα τη Liverpool. Ήταν ούτως ή άλλως μετά και τα ψηνά αποτελέσματα είναι για τα καλά το φαβορί, όχι μόνο για τα αποτελέσματα και τον τρόπο που ήρθαν, αλλά και γιατί φαίνεται ότι η Liverpool φέτος είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ, ίσως και πιο έτοιμη από ποτέ για να πάρει αυτή την κούπα, να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να στεφθεί πρωταθλήτρια. Το δείχνει και η εικόνα της, το δείχνει και η εικόνα των υπολείπων ομάδων που τώρα που τα πράγματα άρχισαν να σφίγγουν. Είδαμε και τις δύο απανοτέστες της City, η οποία αύριο έχει και δύσκολη εξόρμη στην έδρα της Southampton. Είδαμε και την σημερινή ήττα της Tottenham που φάνηκε να λυγίζουν έτσι οι Spurs όταν βάρναν τα πόδια εκεί στο φινάλε που ήρθε η ανατροπή. Και γενικότερα νομίζω δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός για όλους τους φίλους της Liverpool και εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα που είναι άλλωστε πάρα πολύ και έχουν δικαίωμα να πανηγυρίζουν στο φινάλε του 2018, καθώς κλείνει ιδανικά για την ομάδα τους αυτό το έτος. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα στην Premier League, τα σημερινά αποτελέσματα της αγωνιστικής. Είχαμε Brighton Everton 1-0, Fulham Huddersfield 1-0, πολύ σημαντική νίκη για τη Fulham που πήρε βαθμολογία ανάσα και άφησε την τελευταία θέση στη Huddersfield. Leicester Cardiff 0-1, μετά την νίκη επί τη City, Leicester ιτήθηκε εντός έδρας από την Cardiff, η οποία επίσης πήρε σημαντική νίκη. Tottenham Wolves 1-3, Watford Newcastle 1-1, Liverpool Arsenal 5-1, με το σκορ να είναι στο 4-1 από το ημίχρονο. Και αύριο, επίσης πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, στις 2 το μεσημέρι, Crystal Palace Chelsea, στις 4:15 Burnley West Ham και Southampton Manchester City και στις 6:30 η Manchester United, η αναγεννημένη Manchester United με τον Ole Gunnar Solskjaer στον πάγκο, υποδέχεται την Bournemouth. Να δούμε τώρα και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Με τη Liverpool να είναι πρώτη, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής και μάλιστα με απόσταση μεγάλη από τους διώκτες της, στους 54 βαθμούς, στο συν 9 από τη δεύτερη Tottenham, στο συν 10 αυτή τη στιγμή από τη Manchester City, η οποία παίζει αύριο στην έδρα της Southampton. Αν κερδίσει η City, θα μειώσει τη διαφορά στο μείον 7, θα πάει στο 47, θα περάσει ξανά δεύτερη μπροστά από την Tottenham και θα είναι 7 πόντους μακριά από την πρωτοπόρο Liverpool. Η Chelsea ακολουθεί στους 40 και έχει παιχνίδι επίσης αύριο σε δύσκολη έδρα όπως αυτή της Crystal Palace. Να δούμε αν θα πλησιάσει την Tottenham η Chelsea με νίκη αύριο. Η Arsenal έμεινε στους 38 στην πέμπτη θέση με την ήττα της σήμερα στο Anfield. Έκτη η Manchester United στους 32 που μπορεί επίσης να πλησιάσει, να μειώσει την απόσταση από την πέμπτη Arsenal. Η Wolves ανέβηκε στην 7η θέση και στους 29 ξεπερνώντας τη Leicester, η οποία έχει 28, 28 έχει και η Watford, 27 η Everton, 27 η West Ham, 26 η Bournemouth. Και από εκεί και κάτω, αν πάμε να δούμε την μάχη της παραμονής, η Southampton είναι στους 15 και παίζει αύριο εντός με τη City. Η Cardiff ανέβηκε στους 18, πολύ σημαντικό το σημερινό διπλό. Έχει ξεφύγει λοιπόν λίγο από τη ζώνη. Η Fulham είναι στους 14, επίσης πολύ σημαντική νίκη που πήρε σήμερα. Η Burnley στους 12 και η Huddersfield είναι στους 10. Πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου έχει εξέλιξη το Milan Spal στο ημίχρονο στο 1-1 όπως προαναφέραμε. Νωρίς το μεσημέρι, η Juventus με 2 γκολ του Cristiano Ronaldo κέρδισε τη Σαμπτόρια με 2-1 στο Τωρινό. Σημαντική νίκη, παράπονα εκεί βέβαια από τους Γενοβέζους και ανακοινώσεις μετά το παιχνίδι. Υπήρχε και VAR, υπήρχαν φάσεις που σήκωσαν συζήτηση. Η Juve πάντως παρέμεινε ITT και έκλεισε ιδανικά το 2018 στην κορυφή με συν 9 από την δεύτερη Νάπολη. Νάπολη, η οποία λίγη ώρα αργότερα κέρδισε δύσκολα με 3-2 την Μπολόνια. Έτσι, ήταν κοντά σε γκέλα. Ο Μέρτενς στο 88 πέτυχε τον νικητήριο γκολ. Έκανε το 3-2 και χάρισε τους 3 βαθμούς στην Νάπολη εντός έδρας με την Μπολόνια. Και ακολουθεί 9 βαθμούς πίσω λοιπόν από την κορυφή σου, 44 στην Νάπολη. Η Ίντερ στην τρίτη θέση με 39 κέρδισε σήμερα εκτός έδρας με 0-1 την Εμπολή. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Κιέβο Φροζινόνε 1-0, Τζένοα Φιωρεντίνα 0-0, Λάτσιο Τωρίνο 1-1,
Πάρμα Ρώμα 0-2. Σασουόλο Αταλάντα 2-6. Εντυπωσιακό διπλό για την Αταλάντα στην έδρα Σασουόλο. Ουντινέζε Κάλιαρη 2-0. Και σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικά μάτς της αγωνιστικής Μίλαν Σπαλ. Το οποίο όπως προείπαμε 1-1 ισόπαλο στο ημίχρονο. Λέγαμε νωρίτερα για την νίκη της Γιούβε με 2 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος έφτασε τα 49 μέσα στο 2018. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το Μέση. Ο Μέση κλείνει το 2018 με 51 γκολ συνολικά σε αυτό το έτος. 49 Ρονάλντο κέρδισε σε αυτή την άτυπη μάχη μεταξύ των δύο ο Αργεντινός με περισσότερα γκολ μέσα στο 2018, τη χρονιά που θα μας αποχαιρετήσει ο Σονούμπο. Πάντως πέρασε πρώτο σκόρερ στο Ιταλικό πρωτάθλημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έφτασε στα 14, ξεπέρασε τον Πιάτεκ της Τζένοα που έχει 13 και τον Καλιαρέλα πιο πίσω με 12 τη Σαμπτόρια που σκόραρε και αυτό σήμερα. Και οδηγεί λοιπόν την κούρσα του σκόρερ στο καμπιονάτο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 14 τέρματα. Στο Ισραήλ, Μακάμπι Χάιφα Γέουντα 1-0 για όσου έχετε παίξει και ενδιαφέρεστε. Στην Πορτογαλία, στο League Cup, στο 42 τα παιχνίδια, Μαρίτιμο Εστορίλ 0-1 και Φεϊρένσε Sporting 1-2 σε εξέλιξη. Ενημερώνουμε για τη διακύμανση το σκόρερ και σε αυτά τα παιχνίδια. Ενώ αρχίζει και το δεύτερο ημίχρονο στο Μίλαν Σπαλ σε πολύ λίγο στην Ιταλία. Αυτά έτσι ως μια πρώτη ματιά, ως μια πρώτη ανάγνωση της σημερινής ημέρας, της αγωνιστικής δράσης της σημερινής ημέρας, στο ξεκίνημα του απόψινου post-game. Φυσικά μαζί μας και σήμερα θα είναι το ψητοπολείο Μπεστοψητό, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε λαχταριστά, μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The Best Burger in Town, με πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι του Μπεστοψητό. Κάθε Δευτέρα ένα συν ένα μπέργκερ τρώτε μόνο στο σαλόνι του Μπεστοψητό. Το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης επίσης σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestopsito.gr και να γλιτώσετε το 10% του κόστου παραγγελίας σας ή για online delivery. Κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Οξάνου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram, εκεί όπου έχουν ενημερώσει και για τις ημέρες που έρχονται ότι θα είναι κλειστά την πρωτοχρονιά τα παιδιά εκεί στο Bestopsito. Ενώ την παραμονή τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οπότε έτσι μεσημεράκι μπορείτε να πάτε εκεί. Λογικά θα υπάρχουν και τα ανάλογα ψησίματα όπως το επιτάσσει η μέρα και όπως θα συμβαίνει παντού. Έχουμε και τον καθιερωμένο διαγωνισμό. Μπορείτε να στέλνετε για να συμμετέχετε να διοικήσετε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ, όπως προσφέρει σε κάθε εκπομπή post-game το ψητό πολύ όπως το ψητό. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση να διεκδικήσετε το τραπέζι αξίας 20 ευρώ για αυτή την εβδομάδα στο Πιστοπολείο Μπεστοψητό. Λοιπόν, μιας και φτάσαμε στις 10.30, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής Post Game και θα επιστρέψουμε φυσικά με πολλά περισσότερα, με πιο αναλυτικά και τα ρεπορτάζ και τα σχόλια και τις αναλύσεις εκτενέστερα, να δούμε ό,τι συνέβη και ό,τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 για άλλο ένα βράδυ Σαββάτου παρέα με Post Game. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τη μία με το σαββατιάτικο Post Game. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ είμαστε παρέα 10 με 1 στο καθιερωμένο Post Game. Είμαστε και απόψε σε πιο εορταστικό κλίμα, σε πιο εορταστικούς ρυθμούς. Γίνεται ούτως ή άλλως και ο απόλυτος χαμός και στο κέντρο όλες αυτές τις ημέρες και σήμερα Σάββατο βράδυ όπως καταλαβαίνετε ένα παραπάνω. Εντάξει, όσοι βγαίνετε έξω τέτοια ώρα δεν σας ζηλεύουμε, ούτε όσοι έχετε φύγει να γιορτάσετε κάπου αλλού τις μέρες της πρωτοχρονιάς. Εδώ είμαστε εμείς, να σας κάνουμε παρέα για όσους έχετε μείνει πίσω. Εντάξει, προσοχή στον δρόμο και τα γνωστά φυσικά τα αυτονόητα να τα τονίζουμε είναι καλό, διότι πολλοί είστε που μετακινήσετε και χρειάζεται και απαραίτητη προσοχή στους δρόμους και υπομονή, καθώς είναι και μεγάλη η κίνηση αυτές τις ημέρες. Θυμίζω και το διαγωνισμό τον οποίο έχουμε, όπως σε κάθε post-game. Το πιστοπολείο Μπεστοψητό προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ, χορηγός εκπομπής μας, για να πάτε στην πλατεία της Θεάς, εκεί Μεγάλο Ξάνου 16 Σταυρούπολη, να γευματίσετε από Δευτέρα ως Παρασκευή, εκτός από Τρίτη που θα είναι κλειστά τα παιδιά για την πρωτοχρονιά. Όλες τις υπόλοιπες ημέρες μπορείτε να πάτε ό,τι θέλετε, παρέα με όποιον θέλετε, με όποια θέλετε. Αναλόγως, αν θα έχουμε νικητή ή νικήτρια κιόλας, έτσι. Καθώς στέλνετε και αρκετές φίλες της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να είναι αυτό, και αποστολή στο 54526 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά πριν πιάσουμε τα του post-game της ήττας του Άρη και
με ό,τι αυτή συνεπάγεται και συνεπάγεται αρκετά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με το pre-game ουσιαστικά του αυριανού ντέρμπι στο Παλατάκι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Θα μας δώσει ο Νίκος Μοσχοβίτης ό,τι υπάρχει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Καλησπέρα Νίκο και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους κατέφυγες Λίμπερο, χρόνια πολλά σε όλους. Τι γίνεται, έχουμε μείνει πίσω, έτσι δεν πιστεύω να έχεις σκεφτεί κάποια εξόρμηση ή μετά το μάτσο, αν μπορέσεις να φύγεις για πρωτοχρονιά. Μπα, έτσι όπως κάθισαν φέτος τα πράγματα. Ναι, σαν Boxing Day ήταν στη Basket League, έτσι. Ναι. Είμαστε κατά των γιορτών Τρίτη. Ναι, όντως, δεν βολεύει καθόλου. Δεν μας βολεύει. Το να κάθονται σε Σαββατοκύριακο πιο πολύ βολεύει εμάς, είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Συνηθισμένοι είμαστε. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον έχει ωραίο παιχνίδι αύριο, οπότε εντάξει, και σε πιο εορταστικό κλίμα θα το. Ναι, από το να ήταν ένα πιο μίζερο μάτς, έτσι πιο. Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο που λες, και επειδή αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή έχει πολύ καλή προπόληση το παιχνίδι μέχρι τώρα. Δηλαδή αναμένεται εικόνα ανάλογη με τον Άρη, ίσως και καλύτερη. Ναι. Στο αυριανό παιχνίδι. Οπότε σίγουρα το να είσαι σε ένα κλειστό γήπεδο με πολύ κόσμο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο ωραίο από ένα γήπεδο που σε έχει πολύ λιγότερο. Και εντάξει, όπως και να το κάνω, πάω Ολυμπιακός. Ακόμα και στον μπάσκετ όπως είναι τα τελευταία χρόνια, πάντα είναι να πάω Ολυμπιακός. Okay. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φαβόρη. Προφανώς και είναι ομάδα πολύ φιλότερη επίπεδο από τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι πάντα ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όπου και να παίζουν αυτοί οι δύο, έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον. Και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που έχει καιρό να πάει στο γήπεδο, έτσι, με αυτά που έγιναν στο ποδόσφαιρο, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, έτσι, και στο Χριστουγεννιάτικο το κλίμα. Πολλοί κάθονται κιόλας, έχουν και τις άδειές τους να βρεθούν αύριο στο Παλατάκι να δουν και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Και εντάξει, είναι και πολλοί ξέρεις που είναι εδώ για τις γιορτές και μπράβο, μπράβο. Έτσι, να πάνε μια βόλτα στο γήπεδο. Νομίζω ότι κάπως να βρούμε λίγο μια λύση και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ γενικότερα. Στο μπάσκετ η αλήθεια δεν σταματάνε. Δηλαδή θα πρέπει να κάτσουν τα Χριστούγεννα Σάββατο για να μην γίνει αγωνιστική. Επειδή εντάξει, okay, στην Ελλάδα το έχουμε μπερδέψει λίγο. Έχουμε αφήσει το κομμάτι που είναι ένα θέαμα. Δηλαδή ναι. Υπάρχει πολλοί κόσμοι που είναι στο εξωτερικό, ξέρεις, και δεν έχει την ευκαιρία να δει την ομάδα του. Και έρχεται στην Ελλάδα 5-6 μέρες για διακοπές των γιορτών. Και είναι καλή ευκαιρία όντως να δει την ομάδα του, ας πούμε, και να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αμερική δεν είναι χαζί που βάζουν μάτς ανήμερα το Χριστουγέννων και μάλιστα και καλά παιχνίδια με τις καλές ομάδες, ας πούμε, και τους μεγάλους παίχτες μεταξύ τους και γεμίζουν τα γήπεδα. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Προφανώς. Okay. Κάποιος αθλητής μπορεί να ακούει τώρα να λέει τι μας λες, ας πούμε. Αλλά, okay, κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσε αυτή η αγωνιστική να έχει ακόμα καλύτερα παιχνίδια. Να έχει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λέω. Ή ΠΑΟΚ Άρης. Καταλαβες. Αυτήν την αγωνιστική των Χριστουγέννων. Αλλά έτσι όπως είναι εδώ ο προγραμματισμός, εντάξει, εδώ βγαίνει πρόγραμμα για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές. Βγαίνει ένα προτάσμα το οποίο ξεκινάει και έχουμε πρόγραμμα για δύο αγωνιστικές, μετά για άλλες δύο. Μετά για άλλες, ναι. Τι προγραμματισμό να μπορέσουν να κάνουν και οι ομάδες. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει. Πάντως, για να πάμε και στα του αυριανού αγώνα, μετά και την ήττα του Ολυμπιακού από την Αρουσάφακα και το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει, έτσι νομίζω την έψαχνε και στον τέρμα τον Παναθηναϊκό, και ψάχνει μια μεγάλη νίκη στην Ελλάδα. Τις έκανε τις δύο τις μεγάλες στην Ευρώπη. Την έκανε και πέρσι με τον Ολυμπιακό. Αυτό ίσως να είναι και στο πίσω μέρος του μυαλού και για τον Παθεοδόρ και για τους παίκτες που ήταν και πέρσι, ότι μπορεί να το χτυπήσει και το φετινό μάτς απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Υπάρχει νομίζω έτσι ένα πιο θετικό κλίμα. Κοίταξε. Είναι αυτό που έλεγα και πριν το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πλέον μπορεί να μην είναι στο top επίπεδο της Ευρωλίγκας, αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρες ομάδες όσον αφορά την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, η άποψή μου είναι, και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε με τον Παναθηναϊκό, ότι όταν έχοντας άσχημα αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα, γιατί και ο Παναθηναϊκός, θα θυμάσαι τότε, έπαιζε με τον Σάββατο και είχε κερδίσει, αλλά είχε πάρα πολύ γκρίνια για την εικόνα που είχε. Αυτές οι ομάδες, επειδή έχουν την εμπειρία και φυσικά την διαφορά ποιότητας με τις άλλες ελληνικές ομάδες, πάνε πολύ πιο συγκεντρωμένες στα παιχνίδια αυτά. Υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι ξέρεις ότι μια ήττα από την Ευρωλίγκα δίνει περαιτέρω πίεση, και αν το στραβώσει και δεν σου πάει όπως θέλεις, μπορεί αυτή η πίεση να παίξει ρόλο και να χάσει κι άλλο μάτς και στην Ελλάδα. Θα το δούμε. Ναι. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που ήταν ένα παιχνίδι πριν δύο εβδομάδες. Βγήκε αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Βγήκε αντίδραση, ναι, βγήκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή δεύτερη περίοδο ουσιαστικά και μετά τον πήρε κάτι φορά το παιχνίδι και ο Πάκος ήταν πολύ καλός στο δεύτερο μέρος, έτσι. Αλλά επειδή υπάρχει διαφορά ποιότητας, διαφορά που είχε ο Παναθηναϊκός, την κράτησε. Δεν ξέρω αν περιμένω κανένα από τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή δεν μπορούν να συγκριθούν τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι μια εντελώς άλλη ομάδα.
Απλά είναι λίγο και η κατάσταση του ΠΑΟΚ τέτοια που δεν ξέρω αν επιτρέπει και πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ας πούμε έχει το θέμα με τον Γκος. Έτσι, πάλι ο Αμερικανός θα παίξει, δηλαδή όλη την εβδομάδα έχει πάει πάρα πολύ συντηρητικά, ούτως ώστε να μπορεί να δώσει 15-20 λεπτά στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Είχε αυτό το θέμα με τον Αστράγαλο, που το έχει τις τελευταίες εβδομάδες. Με αυτό έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, με αυτό έπαιξε με Telecom Bonds, με αυτό έπαιξε με τον Πανιόνιο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που προφανώς και παίζει ρόλο. Ο Γκάρετ χτύπησε στο μάτς της περασμένης εβδομάδας με τον Πανιόνιο, δεν έχει προπονηθεί καθόλου την εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι σχεδόν απίθανο να παίξει αύριο. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων να είναι σε θέση να βοηθήσει, γιατί για τον έστειλε δεκάδα, οκ, το θέμα είναι να βοηθήσει. Να προσφέρει. Και επίσης είναι και ο Μαργαρίτης, ο οποίος ναι, μεν έχει κάνει προπονήσεις, τις περισσότερες προπονήσεις της εβδομάδας μαζί με την ομάδα, αλλά και αυτός είναι αμφίβολος για βέβαια. Είναι πολλά τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ. Οπότε, ναι, μεν και ο Ολυμπιακός, οκ, προέρχεται από την Ταρουσάφα, κατ' ημίτα, εκτός προγράμματος και όλα αυτά, αλλά δεν είναι και ο ΠΑΟΚ στην καλύτερη του φάση, ούτως ώστε ξέρεις να είναι και στο 100% έτοιμος να εκμεταλλευτεί, ναι, μια ξέρεις κακή εικόνα του Ολυμπιακού, τέλος πάντων, ή μια μέτρια εικόνα από τους αντιπάλους. Οκ, εντάξει, εγώ νομίζω ότι το να έχει μια έδρα αύριο καλή μπορεί να παίξει ρόλο, δηλαδή όντως ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τη στήριξη στο αυριανό παιχνίδι, αν το δούμε και πρακτικά, αν το δούμε και έτσι πιο διαφορετικά, γιατί και χρήματα μπαίνουν στο ταμείο της ΚΑΕ που τα έχει ανάγκη, σημαντική ανάγκη. Έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται το λέμε και πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε κιόλας. Και βέβαια θα έχει τη στήριξη του κόσμου, που για μένα το Power Sports Arena όταν έχει κόσμο είναι μια πολύ δύσκολη έδρα για τον αντίπαλο. Έτσι. Όταν έχει 5-6 χιλιάδες κόσμο. Είναι πολύ δύσκολη έδρα για τον αντίπαλο. Και νομίζω ότι αύριο θα έχει μια τέτοια εικόνα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Απόλυα έχει και ο Ολυμπιακός της τελευταίας στιγμής πάντως, Νίκο, έτσι δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί να σταθεί σημαντική. Άνοιξε λίγο τα μάτια του ρεπόρτερ, γιατί είμαι λίγο off σήμερα. Ο Τίμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι... Μεγάλη απόλυα, τι να σου πω. Δεν είναι και το σημαντικό. Okay. Γι' αυτό το ανέφερα σε ένα μαζί με τον Ραφούτσου. Ναι, απόλυα και τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι στο σκάουτινγκ που κάνει ο Παπαθεοδόρου, ξέρεις, στα βίντεο που δείχνει τέλος πάντων στην ομάδα, δεν θα ήταν πουθενά, στα παιχνίδια, νομίζω ότι ο Τίμα θα ήταν κυκλωμένος για την άμυνα. Δηλαδή, όταν παίζει ο Τίμα, χτυπάμε εκεί. Ωραία. Εντάξει, ο Λετωνός είναι παίχτης που στην Ταρουσάφα ξεκίνησε την πεντάδα, έπαιξε ένα λεπτό, πήγε στον πάγο και δεν επέστρεψε ποτέ. Οπότε ίσως να σημαίνει κάτι άλλο αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος θα είναι στη θέση του πάντως στην αποστολή. Πες τη, ναι, συνδεσμική κάκωση στο μέσο και παράμεσο του αριστερού χεριού. Ο Γιάννης Τίμα, όπως βλέπω τώρα και επακριβώς τη σχετική ενημέρωση του Ολυμπιακού. Εντάξει, αλλά μικρή σημασία αυτού. Εντάξει, κοίταξε, δεν αυτές οι ομάδες. Να σου πω, και ο Σπανούλης δεν είναι πάλι αύριο από τον Ολυμπιακό. Τα κενά καλύπτονται σε αυτό το επίπεδο. Τα κενά καλύπτονται και. Ειλικρινά υπάρχει απόσταση. Δηλαδή το βλέπουμε, ας πούμε, στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια τρομερή προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά προσπαθούσε να επιστρέψει, προσπαθούσε να διεκδικήσει τη νίκη. Αλλά επειδή πέτυχε σε πολύ καλή μέρα τον Παναθηναϊκό, δεν μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, αν αύριο πετύχει και τον Ολυμπιακό σε πολύ καλή μέρα, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει ρόλο αυτό που πες και εσύ, ότι πέρσι είναι γι' αυτό ένα κίνητρο νομίζω για τον Ολυμπιακό, περαιτέρω. Για τους παίκτες που ήταν και πέρσι εκεί. Ναι, να μην κάνει δεύτερη σερή. Δηλαδή, να μην ξαναχάσουν στο Παλατάκι. Και ήταν και το πρώτο παιχνίδι του 18 εκείνο στο Παλατάκι πέρσι. Ήταν η πρώτη αγωνιστική μετά τις γιορτές που πάω και είχε κερδίσει. Να δούμε αν μπορεί να κλείσει και τη χρονιά μια νίκη επί του Ολυμπιακού. Okay. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, λέω εγώ. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ στην έδρα του μέχρι στιγμής έχει χάσει από τη Telecom Bonis τον Παναθηναϊκό. Τα άλλα παιχνίδια τα έχει κερδίσει, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Γενικά στην έδρα του επίσης, τις περισσότερες φορές καταφέρει να παίξει τον μπάσκετ που θέλει, ανάλογα και τον αντίπαλο δηλαδή. Και σε μια έδρα που θα έχει αύριο 5-6 χιλιάδες κόσμο, νομίζω ότι μπορεί να διεκδικεί την νίκη μέχρι το τέλος, παρά τα προβλήματά του. Έτσι. Το βάζω πάντα σε λογική ότι και ο Ολυμπιακός μπορεί να σε μια μέτρια μέρα. Αν γίνουν όλα αυτά, το ΠΑΟΚ μπορεί στο τέλος να διεκδικεί τη νίκη. Εντάξει, ελπίζουμε να δούμε και ένα ντέρμπι, να το χαρεί και ο κόσμος. Και, εντάξει, αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να το πάει μέχρι τέλος και να διεκδικήσει τη νίκη, γιατί όχι. Ναι, κοίταξε, και θα ελπίσουμε, ας πούμε, ότι
Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δύο καλύτερες του φετινές εμφανίσεις, τρεις καλύτερες εμφανίσεις φέτος έχει κάνει με την Μπαρτσελόνα, την έδρα του που την κέρδισε, προχθές του ντεμπούτο του Πιτίνου με την ΤΣΕΚΑ και με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έχει και με την ΑΕΚ μια πολύ καλή εμφάνιση, οκ. Okay. Δηλαδή, όσον αφορά, ξέρεις, δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια, εχθές και λίγο ρε παιδί μου, τον αντίπαλο να τον πετύχει σε όχι και τόσο καλή μέρα. Να τον οδηγήσει σε μεν, αλλά και να τον πετύχει σε όχι τόσο καλή μέρα, γιατί όταν υπάρχει διαφορά επίπεδου, είναι και λίγο τύχη. Κάτι που θα δώσεις, ένα σκοτ που θα αφήσεις, έναν αντίπαλο που θα πεις ότι σε αυτόν δώσουν την μπάλα να παίξει και θα ρισκάρω να παίξει αυτός και κάπως έτσι. Ναι. Έτσι πάνε αυτές οι καταστάσεις για να τις κερδίσεις. Ναι. Θα το δούμε. Ωραία. Εγώ πιστεύω πάντως ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Θα σας ακούσουμε και αύριο φυσικά, Νίκο, και στη μετάδοση του αγώνα εδώ στο Λίμπερο και το βράδυ να τα πούμε μαζί για το post-game του αγώνα. Βεβαίως. Καλό σου βράδυ, Νίκο, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Ενδιαφέρον παιχνίδι περιμένει και ο Νίκος. Ενδιαφέρον παιχνίδι ελπίζουμε και όλοι να παρακολουθήσουμε αύριο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ωραίο απόγευμα. Αναμένεται πάντως και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν εκεί. Αναμένεται να βρεθεί αρκετός κόσμος στις κερκίδες για αυτό το σημαντικό παιχνίδι με το οποίο κλείνει ο δικέφαλος του Βορρά το έτος του 2018. Γκολ για τη Μίλαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα στην Ιταλία. Ο Γκονζάλε Γκουαίνι στο 65ο λεπτό του αγώνα με τη Σπάλ κάνει το 2-1. Ανατροπή για την ομάδα του Ζενάρο Γκατούζο με τον Γκουαίνι να σκοράρει μέσα από την περιοχή. Μίλαν Σπάλ λοιπόν 2-1 στο 65. Ο Πετάνια είχε ανοίξει το σκορ στο 13. Ο Καστιγέχο είχε σοφαρίσει στο 16. Υπενθυμίζω. Και αναφερόμασταν νωρίτερα με τον Νίκο Μοσχοβίτη στα του αυριανού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έτσι, να ρίξω μια ματιά και στην προϊστορία αυτών των αγώνων που εντάξει, παλιότερα ήταν πιο μεγάλα ντέρμπι. Τα τελευταία χρόνια πάντως ο ΠΑΟΚ πάλι έχει αρχίσει να είναι πιο ανταγωνιστικός, πήρε και πέρσι την νίκη και γενικότερα να κοντράρει τους ερυθρολευκούς. Θα είναι το 75ο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Οι ερυθρολευκοί έχουν προβάδισμα με 55 νίκες έναντι 19 του ΠΑΟΚ. Βέβαια στα μάτς της Θεσσαλονίκης ο Ολυμπιακός έχει 20 νίκες, ο ΠΑΟΚ έχει 15, είναι πιο μικρή απόσταση. Να διαβάζω τώρα στο αφιέρωμα του ΕΣΑΚΙ για τους αριθμούς και την προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων. Τα τελευταία 6 χρόνια έχει περάσει δύσκολα βράδια ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη και στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με εξαίρεση το μάτς τη σεζόν 2014-2015 που είχε νικήσει με 88-72. Στα άλλα 5 παιχνίδια ετήθηκε δύο φορές, το 2012-2013 με 76-71 και πέρσι με 78-71. Ενώ τις άλλες 3 φορές νίκησε στα σημεία, το 2013-2014. Με καλά στα 8 δευτερόλεπτα, το 15-16 στην παράταση με 104-99 σε ένα συναρπαστικό τότε παιχνίδι για όσοι το θυμούνται και το 2016-2017 με 89-84 έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, φαίνεται και στους αριθμούς. Τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει αρκετά τον Ολυμπιακό μέσα στο παρατάκι και κάτι που θέλει να κάνει και αύριο, στοχεύοντας φυσικά σε μια μεγάλη νίκη. Λέγαμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, υπάρχει ήδη νωρίτερα. Και στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το ΤΑΠΑΟΚ που κάνει αλλαγές εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου, θα αποκτήσει τον Γκάρετ Μουαγκουτούτια, όνομα γλωσσοδέτης, ο Αμερικανός, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Αμερικανός ακραίος ύψους 2-5, ο Γκάρετ Μουαγκουτούτια, που θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά, 30χρονος αθλητής, αναμένεται στις ανολίξεις 4 Ιανουαρίου. Με το νέο έτος για να ενσωματωθεί στο ρόστερ του κεφάλου και θα αποτελέσει παρελθόν όπως φαίνεται ο Χιμένεθ στο πλαίσιο των αλλαγών που κάνει ο ΠΑΟΚ για να επανακάμψει στο βόλεϊ και να μπει στο δεύτερο μέρος της σεζόν με καλύτερες προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την, ουσιαστικά να μπει καλύτερα, να έχει καλύτερο πλασάρισμα και εν ώψη των play-off. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τον Σμαραγδί μετά τον Αλεξίευ σήμερα στο βόλεϊ. Υπάρχει ενδιαφέρον και εκεί. Θα έχουμε περισσότερα φυσικά και μόλις ξεκινήσει, μόλις επαναρχίσει η αγωνιστική δράση. Λοιπόν, θυμίζω το χορηγό της εκπομπής, το πιστοπολείο Μπέστο Ψητό, που μπορείτε να βρείτε λαχταριστά, μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Με πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι του Μπέστο Ψητό. Κάθε Δευτέρα, ένα συν ένα μπέργκερ μόνο στο σαλόνι του Μπέστο Ψητό τρώτε. Επίσης, το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης θα δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestopsito.gr. Ή να γλιτώσετε, για να γλιτώσετε το 10% του κόστου παραγγελίας ή για online delivery. Κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Ξάνθη 16 στη Σταυρούπολη, στη Λατέρα της Θεάς. Τηλέφωνο 2310-602220. Φυσικά τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. Να επαναλάβω ότι την Τρίτη την Πρωτοχρονιά θα είναι κλειστά.
Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τις 6 ανοιχτό το πεσόπιστο. Θυμίζω και το διαγωνισμό, το τραπέζι αξίας 20 ευρώ που κληρώνει το πεσόπιστο και για αυτή την εβδομάδα την πρωτοχρονιάτικη, για να πάτε με όποιον θέλετε να γευματίσετε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ δώρο από το χορηγό της εκπομπής στο Πολύ Πεσόπιστο. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διοικήσετε, στέλνετε FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Λοιπόν, με το Μίλαν Σπάλ να είναι στο 2-1 σε 72 λεπτό και στην Πορτογαλία, όπου έχουμε το League Cup, τα μάτς εξέλιξη στο 55, Μαρίτιμο, Εστορίλ 0-1 και Φεϊρένσε Sporting 1-2. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας break, κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής Post Game για σήμερα και θα επιστρέψουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 10 λεπτά και μετά τις 11, δεύτερη ώρα του απόψινου εορταστικού Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το να αποχαιρετήσουμε και το 2018. Είμαστε πιο χαλαρούς εορταστικούς ρυθμούς και σήμερα. Φυσικά υπάρχει αθλητική επικαιρότητα, υπάρχει αγωνιστική δράση και θα δούμε όλο το Post Game. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα. Γιώργος Παναγιωτίδης από το μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας και το πιστοπολείο Μπες στο Ψητό, χορηγός εκπομπής που προσφέρει, θυμίζω, ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Παρασκευή για να πάτε να γευματίσετε εκεί, εκτός από Τρίτη που θα είναι κλειστά την πρωτοχρονιά. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση να διεκδικήσετε αυτό το τραπέζι, στέλνετε FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 και μπαίνετε στην κλήρωση για να δούμε αν θα είστε εσείς ο τυχερός ή τυχεροί. Και μιας και είδαμε νωρίτερα τα του μπασκετικού ΠΑΟΚ εν όψει του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα περάσουμε σιγά σιγά στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, εκεί όπου είχε ένα ενδιαφέρον η ημέρα, υπήρχαν σενάρια, δημοσιεύματα. Θα μας δώσει τα φώτα της η Αγάπη Γαβριλίδου. Τι γίνεται, Αγάπη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ? Καλά, ήσυχα εδώ εορταστικά. Δεν ζηλεύουμε όσους έχουν φύγει, δεν ζηλεύουμε όσους βγαίνουν αυτές τις μέρες και το γιορτάζουν λίγο παραπάνω. Εμείς εδώ κάνουμε έτσι. Καθόλου. Εμείς δεν σταματάμε και μάλιστα από αύριο μπαίνουμε και στους κανονικούς ρυθμούς και πάλι γιατί επιστρέφει και η ομάδα. Οπότε νομίζω ότι οι μέρες της ξεκούρασης πέρασαν κιόλας και από αύριο μπαίνουμε και σε ρυθμούς κανονικούς, έτσι. Αγωνιστικούς, προπονήσεων, σιγά σιγά αγώνων. Έτσι, έτσι. Επιστροφή, κανονική επιστροφή. Ωραία. Ήτανε όλα τα λεφτά το μήνυμα αυτό, η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media σήμερα με το πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και όταν είναι τελευταία αλήθεια. Μέρα άδειας και έχεις να επιστρέψεις στις προπονήσεις, έτσι, ήτανε τρομερό. Μεγάλη αλήθεια νομίζω. Είδαμε όλους μας σε αυτή τη φωτογραφία. Πραγματικά, κανονικά. Ναι. Εντάξει, κεφάλια μέσα τώρα σιγά σιγά, έτσι. Για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, η ομάδα επιστρέφει και αύριο. Και από ό,τι είδαμε και στα social media, όλοι κάπου και κάπου καλά πήγαν. Είτε Λονδίνο, Βερολίνο, Ντουμπάι, ποικιλία υπήρχε, έτσι. Ναι, το Λονδίνο πολύ έπαιξε από ό,τι είδα. Τους άρεσε μάλλον από την πρόσφατη επίσκεψη. Ναι, έφυγε για λίγες μέρες, βρέθηκαν αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί. Εντάξει, πολλοί προτίμησαν να βρεθούν στις πατρίδες τους με τις οικογένειές τους, άλλοι προτίμησαν διαφορετικούς προορισμούς. Αλλά αύριο επιστροφή κανονικά, προπόνηση το απόγευμα στις 6 αν θυμάμαι καλά, και σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί σε κανονικούς ρυθμούς. Ένα δεκαήμερο περίπου είχαν για ξεκούραση. Αυξήθηκαν λίγο περισσότερο οι μέρες επειδή αναβλήθηκε και η αγωνιστική το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οπότε έφυγαν και νωρίτερα. Από αύριο επιστρέφουν. Το πρόγραμμα λέει αύριο και την Δευτέρα προπόνηση και την Τρίτη μία του μήνα ρεπό. Έτσι τουλάχιστον ίσχυε πριν από μερικές μέρες, νομίζω έτσι θα είναι. Ναι. Και όπως είχαν πει και διάφορες σε αρκετές στιγμές το επόμενο διάστημα όλοι, Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους και πρωτοχρονιά με την οικογένεια του ΠΑΟΚ όλοι μαζί εδώ. Κάτι ανάλογο νομίζω είχε γίνει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Πάλι έτσι ήταν το πρόγραμμα, Χριστούγεννα, ρεπό και πρωτοχρονιά κανονικά. Είχε μάτς και τα φώτα πέρσι στο πρωτάθλημα. Το Σαββατοκύριακο ναι, το φώτο, πιο νωρίς δηλαδή από ότι θα ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα. Γενικά όλα τα τελευταία χρόνια, το συζητούσαμε κιόλας σε διάφορες κουβέντες που κάναμε το τελευταίο διάστημα, κανένας μας δεν θυμάται να μην είχε αγώνα τα φώτα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται πολύ, πολύ μακρινό το διήμερο 12-13 που είναι να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα. Ναι. Με τη 14η αγωνιστική πλέον βέβαια. Αυτό όντως ήταν περίεργο φέτος. Ναι, είναι 3 εβδομάδες γεμάτες το κενό. Απλά υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι ξεκινάει πρώτα το κύπελο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα την επόμενη Τρίτη στις 8 του μήνα.
και το πρωτάθλημα μετά. Ναι. Το επόμενο ακριβώς Σαββατοκύριακο. Θυμίζουμε κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως αποφασίστηκε την Παρασκευή, θα παίξει με την Παναχαϊκή για το κύπελο και μετά θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ Γιάννενα στην Τούμπα. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή με το καλημέρα να κάνει και δύο ταξίδια. Σημαντικό και αυτό ίσως, μέχρι ένα σημείο ναι, στον προγραμματισμό. Το ρόλο του. Ναι, σίγουρα και για τον Λουτσέσκο και γενικότερα για τον προγραμματισμό που έχει γίνει. Το σημειώνουμε και αυτό. Με τη 15η αγωνιστική θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και από εκεί πέρα πάει μια εβδομάδα πίσω ουσιαστικά. Κανονικά ο δεύτερος γύρος. Τώρα να πάμε λίγο στα πιο φρέσκα στα σημερινά. Και να ξεκινήσουμε. Πολλά σενάρια, αγαπητοί. Έτσι, αν και ακόμη δεν έχει μπει καλά-καλά ο Γενάρης, πολλά τα σενάρια ήδη. Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα σενάρια δεν έχουν να κάνουν ας πούμε, με παίκτες που αποτελούν στόχους του ΠΑΟΚ και είναι συζητήσεις τέλος πάντων στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Αφορούν παίκτες που είναι εδώ, ας πούμε βλέπε Πέλκα, ναι. Βλέπε Πρίγιοβιτς, βλέπε Γιαννούλη που ανήκει, βέβαια, ανήκει στον ΠΑΟΚ αλλά αγωνίζεται στον Αδρόμητο. Τα σενάρια αυτά, ως έναν βαθμό, υπάρχουν, έχουν τέλος πάντων μια δόση αλήθεια αν μιλάμε πούμε, για τον Πρίγιοβιτς και τον Γιαννούλη, αλλά αν μιλάμε για τον Πέλκα πραγματικά κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο όλο αυτό το διάστημα εγώ θα πω ότι στοχευμένα πάει να δημιουργηθεί ένα θέμα στοχευμένα για τον Πέλκα, είναι ξεκάθαρο γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει καμία απολύτως κουβέντα με τον ΠΑΟΚ και το μέλλον του. Και είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα διακοπές ξανά... είπε να πάει στη Κωνσταντινούπολη, έτσι και το συνέντευξα. Δεν είναι μόνο από χθες. Έχει και μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν κάποια δημοσιεύματα που ξανά, γιατί αυτό είχε ξανασυμβεί πριν από ένα μήνα περίπου και πάλι το ο συμβόλαιο, είχε ξεκαθαρίσει. Ναι, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει. Καταρχάς, δεν μπορεί να υπάρξει απόσταση από τη στιγμή που δεν υπάρχει καν συζήτηση. Δεν έχουν μιλήσει καν οι δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καίγεται εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για συγκεκριμένα συμβόλαια. Βλέπε Κρέσπο, βλέπε Βαρέλα, βλέπε Μπίσεσβα, βλέπε Κάνια, Σάχοφ. Είναι παίκτες που τα συμβόλαια τους τελειώνουν τον Ιούνιο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε συζητήσεις με αυτούς. Θέλει να τελειώσει αυτό το κομμάτι για να προχωρήσει μετά στις προσθήκες που θα κάνει το Γενάρη. Και πραγματικά δεν υπάρχει καμία συζήτηση με τον Πέλκα γιατί δεν είναι ένας παίκτης και ένα συμβόλαιο που κάνουν τον ΠΑΟΚ να πιέζεται τώρα και να τελειώσει αυτή την υπόθεση. Εξάλλου λύγει το 21 το συμβόλαιο του, έτσι. Ναι, το 21. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει κουβέντα για τον Πέλκα. Καταρχάς δεν έχει γίνει καμία κουβέντα για τον Πέλκα. Αυτό προκύπτει και από τον ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Πέλκα. Και το πιο πρόσφατο είναι ότι χθες με αφορμή διάφορα προσταρίσματά του που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Παρακολούθησε και τον αγώνα της Φενέρ και την Ευρωλίγκα. Ήταν τέλος πάντων εκεί μαζί με την σύντροφό του. Και όλο αυτό συνδυάστηκε ότι είναι εκεί για συζητήσεις είτε με τη Φενέρ Μπαχτσέ, είτε με την Γαλατασαρά, είτε με την Μπεσίκτας. Και ότι γενικότερα πήγε εκεί γιατί ψάχνεται, γιατί έχει κάνει μια συζήτηση με τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει απόσταση στο οικονομικό, δεν τα βρίσκουν. Μια ολόκληρη ιστορία γύρω από τον Πέλκα, η οποία πραγματικά δεν έχει καμία δόση αλήθειας, δεν υπάρχει καν τέτοιο θέμα. Τονίστηκε κατευθείαν και από τον ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Πέλκας ουσιαστικά το έβγαλε αυτό. Έβγαλε ένα γιατί, μια απορία, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χρονική φάση. Είναι ξεκάθαρο ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα περίεργο κλίμα. Ας πούμε, ναι. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι στοχευμένο όλο αυτό. Και ο Πέλκας μάλιστα έκανε και ένα, ανέβασε και ένα story στο Instagram. Ουσιαστικά αστείευτηκε γύρω από όλο αυτό και είπε κάτι για τον Άγιο Βασίλη, για την Ρωβανιέμη και γενικότερα έστειλε και αυτό ένα μήνυμα με τον δικό του τρόπο. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανένα θέμα απόστασης από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία απόλυτη συζήτηση σε αυτή τη φάση μεταξύ Πέλκα και ΠΑΟΚ για το μέλλον του. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να 21. Υπάρξει διαφωνία αν δεν υπάρξει συζήτηση καταρχήν. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 21. Δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα προς το παρόν. Σίγουρα θα γίνει στο μέλλον. Και αυτός έχει πει πάρα πολλές φορές και το έχει δείξει κιόλας και πέρσι με την πρόταση που είχε αρνηθεί που ήταν πολλά τα λεφτά ότι θέλει να μείνει εδώ. Ο ΠΑΟΚ φυσικά ξέρετε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά χαρτιά της ομάδας.
Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα. Mm-hmm. Το σημειώνουμε. Ήταν ένα από τα σημερινά. Και από τον την άλλη, υπάρχει... τώρα πολλά τα λεφτά που γράφονται στο εξωτερικό, έτσι. Ναι, το Μπρίγκεβιτς ξεκίνησε από χθες ουσιαστικά, από το Twitter, όπου υπήρχε ένα tweet για πρόταση της Άλτη Χάντ για τον Μπρίγκεβιτς που έφτανε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και γινόταν λόγος και για ενδιαφέρον από μια ομάδα της Κίνας που και αυτή σύντομα θα καταθέσει πρόταση για στον ΠΑΟΚ και τον Σέρβο. Είναι αλήθεια ότι συνέβη αυτό, αλλά δεν υπάρχει και εκεί ενδεχόμενο ούτε καν να μπει σε συζήτηση νομίζω ο ΠΑΟΚ είτε με την Άλτη Χάντ είτε με τους Κινέζους. Ο Πρίγκεβιτς και πέρσι και ο ΠΑΟΚ και από κοινού αρνήθηκαν μια αντίστοιχη πρόταση με πολλά εκατομμύρια. Mm-hmm. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Πρίγκεβιτς έχει δείξει και αυτός και με αυτήν την κίνηση του πέρσι ότι δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα αυτά καθ' αυτά. Μιλάμε για ένα παίκτη που μέσα από τον ΠΑΟΚ έχει κερδίσει θέση στην εθνική ξανά και είναι βασικός τέλεχος. Γράφει νούμερα συνεχώς στο κοντέρ ακριβώς με τα γκολ, οπότε τον βοηθούν και αυτόν. Έχει καταφέρει να είναι μέσα σε ό,τι ψηφοφορία υπάρχει στη Σερβία για κορυφαίο Σέρβο, για κορυφαίο σκόρερ, τα πάντα είναι μέσα. Είναι από τα πιο καυτά ονόματα στη Σερβία αυτή τη στιγμή. Έχει καταφέρει να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα σκόρερ στην Ευρώπη με πολύ μεγάλα ονόματα σε αυτήν την πεντάδα. Σαλάχ, Ρονάλντο, Μέση, έτσι, Σουάρες. Ναι, οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να επηρεάσει πόλης, οποιαδήποτε τέτοια σύρινα ναι τον Μπρίγκεβιτς. Πραγματικά θεωρώ, και αυτό προκύπτει κιόλας από το ρεπορτάζ και αυτό που μαθαίνουμε και από τη μεριά του Σέρβου, ότι πλέον στο μυαλό του είναι ότι εδώ είναι, εδώ, μέσα από τον ΠΑΟΚ μπορεί να καθιερωθεί ακόμη περισσότερο, να πετύχει πολλά περισσότερα. Και το οικονομικό κομμάτι είναι δεύτερο. Που ναι, και ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν προσφέρει λίγα αυτόν. Πριν, εντάξει, ξέρουμε. Πιο απλά να το πούμε, αγάπη, δεν θα άφηνε τον ΠΑΟΚ για να πάει στην Κίνα ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα άφηνε τον ΠΑΟΚ κάθε φορά με πρόταση από κάποια ομάδα Premier League. Έτσι. Αυτό, γενικότερα να ανέβει επίπεδο και ο ίδιος, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά φιλόδοξος και δεν έχει στόχο να βγει στη σύνταξη από τώρα ποδοσφαιρικά. Αυτό. Ωραία. Τώρα, μιας που λέμε για την άλλη τη Χατ και τον Πρίγκεβιτς, σήμερα πάλι υπήρχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι η άλλη τη Χατ, αφού είδε ότι δεν υπάρχει πρόσφορα έδαφος για τον Σέρβο, στρέφεται στην περίπτωση του Γκάρι Ροντρίγκες. Και το λέμε αυτό γιατί αν όντως ο Γκάρι Ροντρίγκες μετακομίσει από την Τουρκία στην άλλη τη Χατ, ο ΠΑΟΚ βγαίνει κερδισμένος και στην περίπτωση του Γκάρι Ροντρίγκες παίρνει ξανά χρήματα για αυτόν. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης ύψους 20%. Κάτι που σημαίνει ότι με βάση τα δημοσιεύματα, αν η Άλτη Χάντ καταθέσει όντως πρόταση 8 εκατομμυρίων στη Γαλατά και τα δώσει αυτά τα χρήματα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 1,6 για τον παίκτη. Ναι. Σημαντικό αυτό, γιατί εντάξει. Σαν δώρο θα είναι αυτό τώρα για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, γιατί είναι το πουθενά. Και ουσιαστικά είναι η δεύτερη φορά, αν κλείσει όντως η συμφωνία, που ο ΠΑΟΚ παίρνει λεφτά από τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ναι. Σημαντικό και αυτό. Βέβαια. Το κρατάμε και παρακολουθούμε σίγουρα και αυτή την υπόθεση να δούμε τι θα να γίνει και τι θα ακολουθήσει. Ωραία. Ναι. Υπάρχει... Ναι, αγάπη. Υπάρχει ακόμα ένα δημοσίευμα για το Γιαννούλη από χθες πάλι, που σήμερα δίνεται και συνέχεια για ενδιαφέρον της ΡΕΝ. Χθες το δημοσίευμα έκανε λόγια ενδιαφέρον των Γάλλων για το Γιαννούλη, για πρόταση στον ΠΑΟΚ, και εκδήλωσε ενδιαφέροντος πολύ έντονα. Ο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση απέρριψε την πρότασή του. Σήμερα σημειώνεται ότι οι Γάλλοι είναι έτοιμοι να καταθέσουν νέα βελτιωμένη πρόταση που φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και τα ξεπερνάει κιόλας. Και πάλι όμως αυτό που έχουμε πει πολλές φορές για τον Γιαννούλη είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να έχει διάθεση να μπει σε συζήτηση να τον παραχωρήσει τώρα, βεβαίως, από τη στιγμή που ο Γιαννούλης είναι και στον Ατρόμητο. Και ο Ατρόμητος έχει λόγο ως ένα σημείο για το αν θα φύγει ο παίκτης τώρα ή όχι. Αλλά όπως και να έχει τον ΠΑΟΚ, τον πιστεύουν τον Γιαννούλη. Έχει κάνει φοβερό πρώτο μισό της σεζόν στον Ατρόμητο. Αν όλα πάνε καλά, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Θα κάνει ανάλογη πορεία και στο δεύτερο μισό της σεζόν. Οπότε τον προορίζουν ως μια λύση για την επόμενη σεζόν στον ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, και μετά από όσα έχει δείξει ο Ατρόμητο, δεν νομίζω ότι θα είναι απλά μία λύση πάγκου. Νομίζω ότι θα είναι μία λύση... Βασική επιλογή. Ναι, ναι. Μία από τις πιο σημαντικές μονάδες της ομάδας ίσως. Mm-hmm. Με βάση όσο έχουμε δει φυσικά φέτος. Ναι. Και κλείνοντας, το σημαντικό και για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας ήταν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον σχεδόν οριστικό ότι συμφωνεί με τον Λίρατζι για την επέκταση του συμβολαίου του. Για πολύ την σημαντικό μάλλον. Πράγματι, ναι. Είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν και γι' αυτόν διάφορες σιρήνες και από τον Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι υπήρχε σε πρώτη φάση μια απόσταση με τον ΠΑΟΚ, να όμως που σήμερα έγινε γνωστό ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Λίρατζι φαίνεται να έχει συμφωνήσει κιόλας. Μιλάμε για ένα παιδί φυσικά που είναι χρόνια στην Τούμπα από το 12, αν θυμάμαι καλά, και μιλάμε για επέκταση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα πιο έτοιμα, αν μπορούμε να το πούμε, της παιδιά της ΚΑΠΑ19 που φέτος αποτελεί κανονικά μέλος και της πρώτης ομάδας. Έκανε ντεμπούτο στον αγώνα Κυπέλλου με τον Έτο Σπάτων και με τον Μπουμπίκε έκανε την παρουσία του. Στον ΠΑΟΚ μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια, τον πιστεύουν πάρα πάρα πολύ. Και να που τελικά ήρθαν στη συμφωνία, τις επόμενες ημέρες νομίζω θα ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι. Θα υπάρξει και η ανακοίνωση και θα κλείσει οριστικά. Πάρα πολύ σημαντική κίνηση, με φόντο και το μέλλον φυσικά. Αλλά ο Λίρατζι δείχνει ότι και στο κοντινό μέλλον μπορεί να βοηθήσει πάρα πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Να δώσει λύσεις. Είναι ένα παιδί, ναι, ένα παιδί με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και χαρακτήρα, το δείχνει κιόλας, και προσωπικότητα και φυσικά και αγωνιστικά στοιχεία. Ωραία. Πολύ σημαντική. Η τελευταία είδηση νομίζω ήταν και πιο σημαντική για τον ΠΑΟΚ, αγάπη, που μας έδωσε το σημερινό, ναι, έτσι, η συμφωνία με τον Λίρατζι. Καθώς ο ΠΑΟΚ πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να επενδύει περισσότερα σε αυτά τα παιδιά της Ακαδημίας του, που άλλωστε έχουν τόσες επιτυχίες. Έτσι, είδαμε και τον ΠΑΟΚ να κλείνει όλα τα τμήματα υποδομής του στην κορυφή στα πρωταθλήματα Super League νέων, έτσι. Ναι, ναι. Και γενικά έχει ξεκινήσει μια κουβέντα του πώς ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί τα παιδιά από τις Ακαδημίες του, αλλά και την άλλη. Το γεγονός ότι είναι και πολλά τα παραδείγματα όπου το περιβάλλον, αν θέλει, οι μάνατζερ αυτών των παιδιών, αν θέλει, ζητούν πράγματα γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον μεγάλη οικονομική δυνατότητα, το οποίο και βάζουν συγκεκριμένους όρους συμμετοχών συνήθως, το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεχτεί, είναι συγκεκριμένη η φιλοσοφία του, δεν θα μπει σε οποιαδήποτε κουβέντα με βάση συμμετοχές και με βάση τέλος πάντων παράλογες αξιώσεις των εκπροσώπων των παικτών. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και καλά κάνει και την τηρία, αν θες και την άποψή μου, διότι αν δώσει μια φορά το πάτημα, μετά ο κάθε μάνατζερ, κάθε νεαρού παίκτη θα αρχίσει να ζητάει παράλογα πράγματα και κάπως έτσι θα αρχίσει να ξεφεύγει η κατάσταση μετά. Οπότε καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και η τηρία αυτή στάση, αλλά να έχει και ένα πιο συγκεκριμένο πλάνο να αξιοποιεί αυτά τα παιδιά κάπως. Κοίτα, ναι, είναι αυτό που λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει το τι θέλει να κάνει με αυτά τα παιδιά, το πώς θα τα αξιοποιήσει, να τους δώσει ένα συγκεκριμένο πλάνο, να τους δείξει ουσιαστικά το δρόμο και όσοι είναι ικανοί και τους θεωρεί ικανούς ο ΠΑΟΚ ότι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα και να μπουν στην πρώτη ομάδα και να είναι ενεργά μέλη, να το ακολουθήσουν και να μην χρειαστεί να μπει στο μυαλό τους οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει και αυτά τα παιδιά να ξέρουν να αξιολογούν τις καταστάσεις σωστά και να μην επηρεάζονται από οτιδήποτε άλλο. Αλλά βέβαια για να γίνει αυτό πρέπει λίγο να τους καθοδηγήσεις. Και όλας, στην περίπτωση του Λίρατζι, πήγε η μια αλήθεια να χαθεί λίγο κάπου η υπόθεση, αλλά να που τελικά τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για αυτόν, εξηγήθηκε σε αυτόν, το κατάλαβε και συνεχίζουν μαζί για τουλάχιστον ακόμα 3,5 χρόνια. Ωραία. Έγινε, αγάπη, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ και καλή χρονιά να τα ξαναπούμε και στον αέρα. Με υγεία επίσης, πάντα και ό,τι καλύτερο. Επίσης. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, αγάπη, επίσης. Αυτά λοιπόν από την αγάπη Γαβριλίδου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μας ανέλησε όλα και για τα σενάρια για Πρίγιοβιτς Πέλκα, τη διάψευση ουσιαστικά από πλευράς ΠΑΟΚ και παικτών και για τη συμφωνία
με τον Λίραντζι, τον νεαρό δεξιό μπακ, που αναμένεται να ανανεώσει την εργασία του για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Αυτή είναι και η πιο σημαντική είδηση για το του δικεφάλου, καθώς πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να επενδύει περισσότερο, να αξιοποιεί αυτά τα νέα παιδιά της πολύ επιτυχημένης ακαδημίας του, το πολύ επιτυχημένο τμήμα των υποδομής που έχει ο ΠΑΟΚ, έχει αρκετά παιδιά και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να βάζει στο πλάνο και αυτά και το πώς μπορεί να πάρει και ο ίδιος πράγματα από αυτά και να προσφέρει και στο ίδιο ένα καλύτερο μέλλον ποδοσφαιρικά και όχι να γυρίζουν από εδώ και από εκεί ως δανεικοί, όσοι φυσικά μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, έτσι, διότι ο ΠΑΟΚ πλέον κάνει μόνο πρωταθλητισμό και δεν μπορεί να επιμένει σε ευκαιρίες. Όσοι αξίζουν μπορούν να παίξουν. Απλά πρέπει να δίνονται και περισσότερες ευκαιρίες με ένα πιο έτσι, σταθερό πλάνο προοπτικής. Λοιπόν, φτάσαμε στις 11.30 στα μισά της σημερινής εκπομπής post-game. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει, είναι σε εξέλιξη από το πιστοπολείο Μπεσοπιστό, το χορηγό της εκπομπής προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε εντός της εβδομάδας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα βέβαια παραμονή θα είναι ανοιχτά 12 με 6. Θα υπάρχει και το ανάλογο έτσι, κλίμα παραμονής πρωτοχρονιάς με τα ψησίματα και όλα τα σχετικά, όπως θα συμβαίνει και παντού στην πόλη νομίζω. Τρίτη πρωτοχρονιά θα είναι κλειστά, τις υπόλοιπες ημέρες μπορείτε να πάτε τι ώρα θέλετε, με όποιον θέλετε παρέα. Θα είστε ο νικητής ή νικήτρια του διαγωνισμού να γευματίσετε και το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπεσοπιστό, στην πλατεία της Θεάς Σταυρούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 16. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 για να κάνουμε και την κλήρωση προς το φινάλε της εκπομπής, να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Έληξε το μάτσο σαν σύρο πριν λίγο, όσο τα λέγαμε με την αγάπη. Μίλαν Σπαλ 2-1, μεγάλη νίκη, σημαντική έτσι όπως εξελίχθηκε και όλα δύσκολη για την Μίλαν, με ανατροπή. Ολοκλήρωσε και με 10 παίκτες το παιχνίδι. Ο Ντοναρούμα έκανε σωτήρια επέμβαση στο 93, σε κεφαλιά παίκτη της Σπαλ. Κράτησε το 2-1. Τρεις πολύτιμοι βαθμοί για την ομάδα του Γκατζίζο. Στην Πορτογαλία, στο League Cup, τα μάτσα που είναι σε εξέλιξη το 87ο λεπτό και τα 2. Μαρίτιμο στο Ελ 0-1 και Φεϊρένσε Sporting 1-4. Ενώ παίζει και με 10 η Φεϊρένσε. Έχει αποβολή. Έτσι, οδεύουν προς τη λήξη αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω το Φερέντσε Σπόρτινγκ έχει κρυθεί ούτως ή άλλως. Στο Μαρίτιμο Ιστορίλ υπάρχει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα ακόμη break, ένα ακόμη διαλυματάκι. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζάρι. Μένει και ο Παπαδόπουλος να μας δώσει ό,τι υπάρχει στα κυτρινόμαυρα. Έχουμε και Ερακλή συνέχεια. Έχουμε και να περιμένουμε και στα μάτια μου για τον μπασκετάρι. Έχουμε αρκετά ακόμη πραγματάκια να πούμε στο post-game. Οπότε μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Έτσι. Πιο εορταστικά αυτές τις ημέρες. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και το 2018. Εδώ είμαστε παρέα στο post-game και απόψε άλλο ένα βράδυ Σαββάτου. Γιώργος Παναγιωτής στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα και ο χορηγός εκπομπής στο πιστοπολείο Μπεσοπιστό. Κληρώνει και το τραπέζι αξίας 20 ευρώ και σήμερα για άλλη μια εβδομάδα, Δευτέρα Παρασκευή. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 54526 για να μπείτε στο διαγωνισμό. Και κάπως έτσι, αφού αφήσαμε τα του ΠΑΟΚ, θα συνεχίσουμε με τα του Άρη. Να δούμε τι υπάρχει εκεί στο ρεπορτάζ. Επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις άλλωστε οι ποδοσφαιριστές των Κιτρινών Μαύρων. Θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα των κιτρίνων, τι είχε σήμερα η μέρα και γενικότερα όλα τα κιτρινόμαυρα νέα. Λοιπόν, θα πάμε ευθύς αμέσως στον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται Νίκο, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, έχουμε βαχθεί με χρόνια πολλά αυτή. Ναι, πραγματικά. Και εντός αέρα και εκτός αέρα όποιος συναντάμε έτσι. Τι γίνεται. Καλά Νίκο, εσύ, εντάξει, έλεγα νωρίτερα και με την αγάπη, βράδυ Σαββάτου, εμείς είμαστε εδώ, δεν ζηλεύουμε ούτε όποιον έχει φύγει έτσι τα τριμεράκια, τα τετραημεράκια, ούτε όποιον αυτές τις μέρες βγαίνει ξεφαντώνει, έτσι, δεν πιστεύω. Και να σου πω κάτι, τουλάχιστον πώς το βλέπω εγώ, για μένα αυτές οι μέρες των γιορτών είναι που είναι μια σχέση να κάθουμε και λίγο παραπάνω στο σπίτι μας, είναι η αλήθεια. Όντως. Ναι, επειδή είμαστε κάθε μέρα σε ρυθμούς τέτοιου, ας πούμε, και είμαστε και έξω όλη την ώρα, εντάξει, λίγο και να δεις στο σπίτι. Δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Τώρα, εντάξει, αν έχεις την ευκαιρία να φύγεις και τριήμερο, ακόμα καλύτερα, εντάξει, δικιά μας βγαίνει λίγο πιο δύσκολα. Ναι.
Αλλά εντάξει, τα τρίμερα, θα σου πω κάτι, εγώ τουλάχιστον βλέπω έτσι ότι αυτές οι μέρες είναι και μέρες λίγο οικογένειας. Τρίμερα, άμα θες να πας, μπορεί να πας και άλλη στιγμή. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ αυτή η άποψη είμαι. Το κέντρο δεν είναι για να πηγαίνει. Όχι, όχι. Μακριά, αυτό έλεγα και νωρίτερα. Και τώρα, Σάββατο βράδυ που κατέβαινα εκεί γύρω στις 9.30, ο χαμός πάλι. Εγώ πήγα, φίλε, μέχρι γνωστό εμπορικό κέντρο εδώ στα Ανατολικά. Α, χαλαρά, μια ωρίτσα, γυρίσαμε. Αυτό ήταν. Εντάξει. Παρκάρεις, φεύγεις. Έτσι. Α, μπράβο, πιο άνετα. Ναι. Πήγαμε λίγο καθαρίσουμε το κεφάλι από αυτά που είδαμε στη Χαλκίδα. Είδες το, είδες το παιχνίδι? Στη μεγαλύτερη διάρκεια του, ναι, και η αλήθεια είναι ότι είχα λίγο καιρό να κάτσω να δω τον μπασκετικό Άρη σε ματς, γιατί με το χολαργό είχα δει μέχρι το σημείο που κέρδιζε η ομάδα. Mm-hmm. Μετά δεν είχα τη δυνατότητα. Σήμερα το είδα ολόκληρο και... Απογοητεύτηκες δεν... εσύ όπως και όλοι οι φίλοι του Άρη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα με είχε απογοητεύσει ο μπασκετικός Άρης εδώ και πολύ καιρό. Δεν περίμενα το σημερινό για να με απογοητεύσει. Απλά είναι αυτό το οποίο έλεγα και αυτή τη βδομάδα αλλά και την προηγούμενη, ότι έπρεπε ήδη να έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις και να γίνει μια προσπάθεια μαζική και όχι μόνο εντός της ΚΑΕ για να λυθεί το θέμα του μπαν. Γιατί στο μπάσκετ, παρακολουθώντας και εγώ απ' έξω έτσι, γιατί υπάρχει ο Γιάννης και ο Σταμάτης που καλύπτουν το ρεπορτάζ και σίγουρα γνωρίζουν περισσότερα. Yeah. Στο μπάσκετ καμιά ομάδα δεν βγάζει τη χρονιά χωρίς να αλλάξει παίχτη. Δεν υπάρχει αυτό, ακόμα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αλλάζουν παίχτες. Έτσι, που ρίχνουν λεφτά το καλοκαίρι. Δεν εννοείται λοιπόν ο Άρης, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω με ποια λογική ο κύριος Γουλιέλμος και ο κύριος Αγγέλου, κυρίως νομίζω είναι θέμα του Αγγέλου, στήσανε το καλοκαίρι μια ομάδα η οποία θα πορευόταν έτσι. Γιατί το κακό για τον Άρη έχει γίνει το καλοκαίρι. Δεν έχει. Ο Άρης πληρώνει τον κακό σχεδιασμό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Γνώμη δική μου, έτσι. Και πάλι όμως και αυτό δεν μπορεί να είναι η νούμερο ένα δικαιολογία για το ότι αυτή η ομάδα, όσο κακοστημένη κι αν είναι, σε δύο παιχνίδια back to back κάνει διαφορά 17-18 πόντων. Δηλαδή αυτό πρέπει να, όσο κακός κι αν είσαι, όσο αδούλευτος κι αν είσαι, όσο κακοστημένος κι αν είσαι, δεν μπορείς να χάσεις αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, και όταν φοράς και τη φανέλα του Άρη και έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο να παίζεις τώρα τελικό με την Κίμη, να είσαι στο συν 17 και να χάνεις αυτό το παιχνίδι, εντάξει, νομίζω... Και να σου πω κάτι, φανέλες για μένα πλέον αρχίζουν, δεν σου λέω ότι η φανέλα του Άρη δεν είναι βαριά, αλλά πλέον νομίζω ότι έχει αρχίσει στο σύγχρονο εποχή του αθλητισμού, δικιά μου γνώμη πάλι, να απομυθοποιείται λίγο αυτό το θέμα της φανέλας για όλες τις ομάδες. Θα συμφωνήσω απλά με την άποψη ότι στην ψυχολογία του αθλητή κυρίως τώρα, τον παιχνίδι του Άρη που είναι σήμερα. Στην ψυχολογία του αθλητή, ναι, στην ψυχολογία του αθλητή για τον μπασκετικό Άρη, παίρνει της φανέλας πολύ πιο μεγάλη βαρύτητα και πολύ πιο σημαντικό ρόλο έχει το παλέ. Γιατί στο παλέ, στην κατάσταση και ο Άρης είναι πάντα οριακά το φαβορί. Και φέτος έχει 0 στα 5 όμως. Και φέτος έχει 0 στα 5. Ναι. Κάτσε, βγάλει άκρη τώρα. Εντάξει, είναι, είναι πρέπει στον Άρη να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό την κατάσταση στο μπάσκετ. Είχαμε και τον κύριο Γουλιέλμ πριν περίπου 2 εβδομάδες στο Λίμπερο. Εντάξει, ο άνθρωπος πάντα μιλάει με αισιοδοξία, μίλησε εκείνη τη μέρα, αλλά είναι αυτό που είχαμε πει και μετά. Ότι δεν στερείται ρεαλισμού νομίζω σε αυτά τα οποία λέει. Και με τον τρόπο που προσεγγίζει την κατάσταση τουλάχιστον βάσει το λεγόμενο του. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει πίσω από τις κλειστές πόρτες και όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Αλλά το ότι ο Άρης δεν έχει βρει ακόμα λύση με τον μπαν είναι να δείξει ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και ότι έχει στραφεί και σε άλλους ανθρώπους εκτός ΚΑΕ. Νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε πριν εδώ καιρό να έχει γίνει αυτό. Μετά και από το σημερινό νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος για τον Άρη. Σίγουρα. Θα μας τα πει και ο Σταμάτης στη συνέχεια. Εντάξει, είναι απελπιστική η κατάσταση όπως και αν το δεις, έτσι και νομίζω και ο κόσμος είναι άκρος απογοητευμένος. Τουλάχιστον από το ποδόσφαιρο να περιμένει κάτι καλύτερο στο ξεκίνημα του 19. Όταν θα έρθει το 19. Θα το δούμε, ακόμη νωρίς είναι. Σήμερα έγινε μια αρχή πάντως, έτσι, επιστροφής προπονήσεις, σιγά σιγά. Αλλά... Ναι, εντάξει, είχαμε. Μετά 5 μέρες οι παίχτες βρέθηκαν ξανά στο Ρήσιο, χωρίς το Θόδωρο Καρπίδη, γιατί περιμέναμε να είναι, τουλάχιστον αυτό ανέφερε και η χθεσινή ενημέρωση της ΠΑΕ, ότι θα βρισκόταν σε προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας ο πρόεδρος του Άρη, αλλά λόγω μιας έκτακτης επαγγελματικής υποχρεώσης δεν κατάφερε να μεταβεί στο Ρήσιο ο Καρυπίδης. Πρόθεσή του πάντως είναι να το κάνει μέσα σε επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν όχι τα τελευταία 24 ώρα του 18 ή τη Δευτέρα συγκεκριμένα, από Τετάρτη και μετά να βρεθεί
στις προπονητικές εκτάσεις της ομάδας, να μιλήσει και στους ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν η μόνη απουσία, υπήρχαν άλλες δύο, αυτή του Σόουζα, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα που βρέθηκε για τις μέρες των Χριστουγέννων, συνεχίζει εκεί την αποθεραπεία του Πορτογάλους. Mm-hmm. Δεν είχε ξεκινήσει κιόλας εκεί όταν έχει ρίθηκε στους κοιλιακούς. Και αυτή του Θωμά Νασλίδη, ο οποίος δεν υπολογίζεται, έχει πάρει εξασφάλιση εξτρά άδεια, καθώς βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας. Μάλιστα. Είναι και ουσιαστικά ο πρώτος που επισήμως τελειώνει. Επισήμως δεν έχει τελειώσει. Επειδή το ανέφερε και στην ενημέρωση η ΠΑΕ, ότι ουσιαστικά με αυτή την άδεια που του δίνει για να βρει ομάδα, σαν να λέει ότι... Ναι. Ή λάθος το ερμηνεύω εγώ. Είναι γνωστό ότι ο Νασλίδης θα το πει. Εντάξει, είναι. Ναι. Και μπορεί να είναι και ο πρώτος, όπως ήταν ο πρώτος που ήρθε το περασμένο Μάιο, να είναι και ο πρώτος που θα αποχωρήσει. Εντάξει, είναι γνωστό έτσι εδώ και μέρες ότι ο Νασλίδης δεν υπολογίζεται. Και άλλοι δεν υπολογίζονται. Με τον Νασλίδη βέβαια νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, γιατί και ο ίδιος αντιλαμβάνεται την κατάσταση, έχει νομίζω και την οριμότητα της σκέψης για να αντιληφθεί την κατάσταση. Και επειδή τρέφει και αισθήματα για την ομάδα, δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα και δεν θέλει να καθυστερεί σε άλλο το όλο πράγμα, και ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση της επόμενης ομάδας του. Οι υπόλοιποι που βγήκε ότι είναι προς αποχώρηση, κανονικά ήταν σήμερα στο όριο, προπονήθηκαν όλοι. Χωρίς πολλές κουβέντες, είναι η αλήθεια, από πλευράς Παντελή και Διαμαντόπουλου. Ήταν και ο τεχνικός διευθυντής του Άρη στο Ορίσιο. Και αύριο η ομάδα θα χωριστούν σε γκρουπ και θα περάσουν στη διάρκεια της αυριανής ημέρας από εργομετρικές εξετάσεις. Δεν θα έχει προπόνηση δηλαδή. Mm-hmm. Να δει και ο Παντελή σε τι κατάσταση είναι μετά από αυτές τις 5 μέρες που ξεκουράστηκαν, είναι η αλήθεια. Ποιοι άφησαν τους εαυτούς τους, ποιοι δεν τους άφησαν. Και γενικότερα να δει ποια είναι τα νούμερα των ποδοσφαιριστών για να προσαρμόσει αναλόγως και το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας και όχι τόσο της μεθεπόμενης, γιατί στη μεθεπόμενη ο Άρης θα μπαίνει και σε αριθμούς πρωταθλήματος, γιατί θα υπάρχει το παιχνίδι με την Ξάνθη. Βέβαια, ναι. Στα πηγάδια. Το απόγευμα μετά την προπόνηση η αντιπροσωπεία των παικτών και του τεχνικού την επισκέφθηκε την πρωτοβουλία για το παιδί στη Βέρεια. Και μοιράσανε χαμόγελα και δώρα. Ποδοσφαιριστές του Άρη, ο Σιώπης, ο Κωνσταντινίδης, ο Μαύρα, ο Δελιζήσης, ο Μενέντεθ. Ωραία είναι αυτά να γίνονται, έτσι. Κάτι είναι ωραία, εντάξει, είναι μέρες γιορτών και λίγη χαρά, δηλαδή, με μια απλή επίθεση να δίνει χαρά στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το. Και μπορούν οι ομάδες να το κάνουν εύκολα αυτό, να βρίσκουν τους τρόπους και αυτές τις μέρες που. Και οι ομάδες, δεν είναι μόνο οι ομάδες, και είναι όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο τις μέρες των εορτών, γιατί δεν είναι να θυμόμαστε αυτούς που έχουν ανάγκη μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση, Νίκο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκες όλο το χρόνο. Έτσι, όχι μόνο αυτές τις ημέρες. Εντάξει, απλά καταλαβαίνω ότι αυτές οι μέρες είναι πιο ιδιαίτερες. Και πολλές φορές και εμείς ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας, μικρά, μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκες αυτές τις ημέρες, παρασυρώμενοι όλους στον υπερκαταναλωτισμό. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Έτσι, άλλη κουβέντα και μεγάλη κουβέντα. Είναι σωστά τα λες πάντως. Εντάξει, σωστά είναι, αλλά πολλές φορές. Στην πράξη τι κάνουμε. Εμείς οι Έλληνες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν θέλουμε να βλέπουμε την αλήθεια. Ναι. Δεν κοιτάμε λίγο παραπέρα. Να γυρνάμε την πλάτη μας και να ασχολούμαστε με άλλα. Ναι. Τώρα για να επιστρέψουμε και στα του Άρη, δεν νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε κάτι. Μεταγραφικά εννοείς. Ναι. Το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι με το νέο έτος θα έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Δύσκολα να προκύψει κάτι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν επαφές. Έτσι, ότι δεν γίνονται συζητήσεις, δεν έχουν εντοπιστεί παίχτες, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς. Αυτά. Αλλά είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει να διαχειριστεί και προσθήκες στο ρόστερ. Εντάξει, τώρα έχω πάει λίγο στο πιο slow motion τη ροή του λόγου, γιατί. Ναι. Κάτι διαβάζεις μάλλον, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο ρεπορταζιακού και ενδιαφέροντος. Ναι, το λες και έτσι, αλλά από ό,τι βλέπω όχι. Όχι, 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 όχι,
Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Όχι, δεν είναι κάτι σημαντικό. Όχι, δεν είναι κάτι σημαντικό. Περισσότερο είναι η δικιά μας εσωτερική. Άρα νομίζω ότι και αύριο δύσκολα. Δηλαδή από Δευτέρα, τελευταία μέρα του χρόνου, και από Τρίτη φυσικά που θα μπει και το 19, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα. Το λέγαμε και χθες με τον Χρήσανθον. Στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να, την επόμενη εβδομάδα να κλείσουν τουλάχιστον ένα δύο ποδοσφαιριστές. Γιατί ο Άρης, και αυτό είναι αίσθηση δική μου περισσότερο, θέλει να πάει στην Ξάνθη με νέα πρόσωπα. Και πρέπει να πάει στην Ξάνθη με νέα πρόσωπα. Ναι. Γιατί δεν του έκατσε το... Ενισχυμένος. Ενισχυμένος. Ήθελε να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με εντός έδρας παιχνίδι για να πάρει και ψυχολογία κοντά στη Λαμία. Δεν τα κατάφερε. Θέλει να πάει στην Ξάνθη λοιπόν σε ένα δύσκολο παιχνίδι ενισχυμένος. Ο Άρης τουλάχιστον με ένα-δυο ποδοσφαιριστές, έχοντας ρίξει το βάρος στο φορ, στον αριστερό μπακ, και σε ένα παίχτη ο οποίος αγωνίζεται στον άξονα περισσότερο εξαροκτάρι. Δεν έχει και τα περιθώρια πλέον άλλωστε η ομάδα, γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έτσι πρέπει να βιαστεί ο Άρης πλέον, να πατήσει τον γκάζι και να αρχίσει να φέρνει παίχτες, και παράλληλα να δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Έτσι, γιατί επίσημα την ΠΑΕ δεν έχει βγει ακόμα τίποτα. Όλα είναι ανεπίσημα. Ο Μαύρη πάει προς παραμονή όπως φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι. Είναι μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή, αλλά όσο δεν φεύγει, τόσο ενισχύεται το ενδεχόμενο να μείνει. Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους, υπόλοιπους, γιατί πρέπει λίγο να, πέρα από την αποσυμφόρηση του ρόστερ, πρέπει λίγο για να πάρεις και παίξεις να μοιάσεις και λίγο τον budget. Και αυτό θα γίνει με κάποιες αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Εντάξει, που τους έχεις δώσει τα μισά συμβόλαια, τουλάχιστον να γλιτώσεις τα άλλα μισά. Ή να δώσεις έστω ένα κομμάτι αυτό να σου αποζημίωσει. Είναι πολλά. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα θα... Θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει περισσότερο η κατάσταση. Θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και πρέπει να αρχίσει να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Εντάξει, γιατί επαναλαμβάνω, τα περιθώρια τα χρονικά στενεύουν για τον Άρη. Πρέπει ήδη, που για μένα είναι νόμος, δεν το εφαρμόζει βέβαια όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν περιμένουν το Δεκέμβρη ή τα τέλη Δεκέμβρη για να δουν που υπάρχουν χτυπητές αδυναμίες και να κάνουν κινήσεις. Προφανώς, ναι. Εντάξει, μια ας πούμε ομάδα η οποία λειτουργεί πολύ καλά στο κομμάτι ενίσχυσης εν ώψη Γενάρη πολύ πριν, και έτσι πρέπει να λειτουργούν όλοι, είναι Ολυμπιακός. Ο οποίος βλέπεις ότι δύο εβδομάδες είχε ένα κλείσει μήνα ήδη, πριν είχε κλείσει ήθελε. Τον ΜΠΑ, έτσι, για την άμυνα, πολύ πιο πριν είχε κλείσει το Μασούρα. Οι ομάδες, ο σωστός τρόπος, δεν θα πω βασικά, ο σωστός τρόπος για να δουλεύουν οι ομάδες αυτούς είναι. Ναι, να υπάρχει πρόβλημα. Να ξέρεις τι θέλεις, πού θέλεις να το. Σε ποιες θέλεις, δηλαδή, θέλεις να πάρεις παίκτες, να στοχεύσεις οι δύο τις περιπτώσεις και όταν πλησιάζει ο καιρός να τους κλείνεις. Αυτό. Ναι. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Και στον ΠΑΟΚ παρατηρώ μια καθυστέρηση στο κομμάτι της ενίσχυσης, αλλά και στο κομμάτι των ανανεώσεων. Στον ανανεώσεων είναι ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση, διότι φτάσαμε ουσιαστικά. Αν και εντάξει τώρα πλέον, Κρέσπο και Βαρέλα για παράδειγμα, που είναι οι βασικοί δύο στόπερ, έχουν έρθει σε συμφωνία και όπως φαίνεται θα υπογράψουν, αλλά για να γίνει αυτό φτάσαμε. Μόλις δύο μέρες είμαστε τώρα πριν να μπορούν να συμφωνήσουν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δηλαδή, Κρέσπο και Βαρέλα για παράδειγμα, και ο Σάχοφ και ο Κάνιας, με τους οποίους ακόμη δεν έχει καθαρίσει κατάσταση, και ο Μπίσεσβαρ. Ακριβώς. Μπορεί να υπογράψουν όπου θέλουν για την επόμενη σεζόν, και ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει υπογράψει μαζί τους. Να δούμε αν θα ολοκληρωθούν οι συμφωνίες από εβδομάδα. Αυτά όσον αφορά τον Άρη, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Περισσότερο από εβδομάδα. Ωραία, έγινε Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ και καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Γιώργο. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα κυτρινόμαυρα νέα, με όλο το ρεπορτάζ του Άρη το οποίο μας έδωσε. Όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος, περισσότερα μεταγραφικά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες. Υπήρχε αυτή η επίσκεψη σήμερα στη Βέρεια στο Ίδρυμα Πρωτοβουλία για το Παιδί, πολύ σημαντική. Και γενικότερα μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς πιο ποδοσφαιρικούς ο Άρης. Και αναμένεται και αυτή η επίσκεψη του Καρυπίδη στο Ρήσιο, που δεν έγινε τελικό σήμερα όπως ήταν προγραμματισμένη και όπως είχαν ενημερώσει και οι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης. Περάσαμε τις 12, ένα λεπτό μετά τις 12 είμαστε και μπήκαμε πλέον και στην προπαραμονή της πρωτοχρονιάς, 30 του Δεκέμβρη. Έτσι, σιγά σιγά οδεύουμε προς το φινάλε του 2018. Αύριο θα κάνουμε έτσι και ένα πιο στυλ αφιέρωμα, να θυμηθείτε κι εσείς, να θυμηθούμε όλοι μαζί τις σημαντικότερες στιγμές αυτού του έτους, του 2018. Θα μας θυμίσουν και οι ρεπόρτερ που θα βγουν στον αέρα του Λίμπερο τι θυμούνται έτσι από τις ομάδες των οποίων καλύπτουν το ρεπορτάζ, ποια στιγμή τους έχει μείνει από αυτή τη χρονιά. Θα τους ρωτήσουμε ένα ξεχωριστά. Περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στο 54526 και στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook για το τι θυμάστε από αυτή τη χρονιά. Οπότε σας θέλω αύριο πιο έτοιμους.
Σήμερα ρωτάμε, το ερώτημα είναι ποιος θα σταματήσει τη Λίβερπουλ. Έτσι, πιο πανηγυρικό τον πανηγυρικό έως για τους φίλους της Λίβερπουλ, οι οποίοι είστε πολλοί και εδώ στη Θεσσαλονίκη και ακροατές του Λίμπερο, που είστε σε πανηγυρικούς ρυθμούς αυτές τις τελευταίες μέρες του έτους λόγω της ξέφρενης πορείας της ομάδας προς την κατάκτηση του. Ήρθε και το σημερινό 5-1 στον τέρμα την Άρσεναλ και έγινε τα τσότανα από την Γκούλτς εντός έδρας που έδεσαν το γλυκό, το εορταστικό. Λοιπόν, θυμίζω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό τον οποίο τρέχει. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο στο ψητό από Δευτέρα ως Παρασκευή, εκτός τρίτης της πρωτοχρονιάς, η οποία θα είναι κλειστό το κατάστημα Σταυρούπολη, στη Μεγάλο Ξάνο 16, στην Πλατεία της Πιθέας. Τις υπόλοιπες μέρες μπορείτε να πάτε. Θα κάνουμε και την κλήρωση μετά την επιστροφή από το break, στο οποίο θα πάμε σε λίγο, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Θα μας πάει ο Βασίλης και μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Επιστρέφουμε με Ηρακλή. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε ακόμη και για τον μπάσκετ του Άρη. Οπότε εδώ στο Λίμπερο μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα ταρτάκι μετά τις 12. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς και εδώ σε εορταστικού ρυθμού στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή post-game. Ο Γιώργος Παναγιωτήτης είναι στο μικρόφωνο και ο Βασίλης ο Καβαδίας παρέα μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε για περίπου μισή ωρίτσα και κάτι παραπάνω θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι και τη 1-1 παρά 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο απόψινο post-game. Υπάρχει ο διαγωνισμός για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητό. Οι τελευταίοι προλαβαίνετε να στείλετε τα μηνύματά σας αποστολή ονοματεπώνυμο FM και ενώ συγγνώμη ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγα λεπτά. Ενώ θα πάμε ευθύς αμέσως τώρα στο Σταμάτη Μουρελή να μας πει περισσότερα και να μας κάνει και το δικό του σχόλιο για την ήττα του Άρη από την Κίμη στον μπάσκετ και γενικότερα για την κατάσταση του Κεντρομαύρου. Καλησπέρα και από μένα, Σταμάτη, και χρόνια πολλά. Τι γίνεται, Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σε ένα και στους φίλους ακροατές. Τα πράγματα δύσκολα για τον μπασκετικό Άρη. Έτσι, σήμερα άλλη μια βαριά ήττα και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και στο φινάλε. Και αυτή η διαφορά έλεγα νωρίτερα ότι μπορεί να παίξει το ρόλο της, βέβαια, στο απευθέως σενάριο για τον Άρη να παλεύει στο τέλος με την Κίμη για την παραμονή στις ισοβαθμίες. Αλλά είναι αυτό το μείον 18 ένα ακόμη πλήγμα, έτσι. Όχι, κοίτα, δεν είναι περίεργο σενάριο η επιστημονική φαντασία. Είναι πραγματικότητα. Ναι, ναι, δυστυχώς για τον Άρη. Είναι πραγματικότητα πλέον ότι ακόμα και η διαφορά παίζει ρόλο. Δηλαδή 18 πόντι τώρα σήμερα που κέρδισε η Κίμη μπορεί να παίξουν ρόλο τους. Ναι. Και όχι μόνο στο θέμα Άρης Κίμη και στις ισοβαθμίες ακόμα. Ναι, γιατί τώρα έχουμε τετραπλή ισοβαθμία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Τα είχαμε σημαίνει και την περασμένη εβδομάδα. Και εδώ και καιρό, δεν είναι ότι τα λέμε τώρα. Το θέμα δεν είναι πως τα λέμε καιρό. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Άρης είναι πολύ νωρίς. Δεν έχει τελειώσει ακόμα πρώτος γύρος. Είναι κάτω από τον ζωνικό βασμό. Σίγουρα υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα τα οποία μπορείς να δεις στο πρόγραμμα και να πεις ότι ο Άρης μπορεί να τα κερδίσει. Αλλά όταν ο Άρης αυτός δύο φορές κερδίζει με 17 και χάνει... Αυτό είναι προβληματίζει περισσότερο νομίζω, ναι. Ούτε το Λίμπερο. Ναι. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δύο φορές ο Άρης κερδίζει με 17 και χάσει. Αυτό εσύ στα μάτια πού το αποδίδεις περισσότερο, έλλειψη προσωπικότητας, δηλαδή πώς το αποδίδεις. Προσωπικότητα, ψυχολογία, συγκέντρωση, πίεση. Ναι. Εκεί δεν είχε να χάσει κάτι σήμερα, ούτε ο Χολαργός στον περασμένο αγωνιστική. Ο Άρης όμως έχει να χάσει πολλά. Ναι. Και δεν είναι και το ίδιο το βάρος αυτές οι ομάδες, ούτως ή άλλως παίζουν για να παλεύουν για την παραμονή. Σήμερα, Γιώργο, ότι η πίεση είναι τεράστια. Το λέω γιατί με τον Κώστα του μιλούσα, το Τζίφιο, δεν είναι απλή φανέλα. Η Κίμη και να πέσει, δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι, ούτως ή άλλως για αυτό το στόχο παίζει, γι' αυτό θα παλεύει όλη τη χρονιά. Ναι. Θα περάσει μια χρονιά, εντάξει, θα φύγει. Ο Έλληνας θα βρει ένα συμβόλαιο. Εδώ τα πράγματα δεν είναι το ίδιο στον Άρη. Μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σαν να παίζουν για παραμονή στο NBA και Boston Celtics ή Chicago Bulls. Ναι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος λίγο τι λέμε. Έτσι, σαν να παίζει για παραμονή Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Πράγματι. Διάβαζα νωρίτερα να γράφεις στο άρθρο σου για το θέμα του μπαν, έτσι, που είναι, νομίζω, συμφωνώ μαζί σου, ότι είναι το πιο βασικό ζήτημα, έτσι, που πρέπει να λυθεί, μπας και αλλάξει κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μοναδική λύση. Πλέον. Εγώ θα θυμάσαι και την περασμένη εβδομάδα που σου λέγα ότι πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλή. Σήμερα μου έδειξε ότι η ομάδα δεν μπορεί πλέον. Ναι.
Έτσι. Δεν έχει να κάνει πλέον με ικανότητες. Δεν τις έχει. Είναι αυτό που γράφω και στο άρθρο στην αρχή. Έχει χτυπήσει το καράβι, μπάζει νερά τα μπάρι. Και το πλήρωμα πάει να βγάλει τα νερά. Δεν φτάνει το πλήρωμα. Δεν φτάνει όμως το πλήρωμα. Θέλει ενίσχυση. Θέλει ενίσχυση. Έτσι όσοι έχουν κάνει σε καράβια, επειδή έχω κάνει κι εγώ, καταλαβαίνω τι εννοώ. Θέλει μηχανήματα για να βγάλεις τον ένα γρήγορα. Με τα χέρια δεν μπορείς. Το θέμα είναι πώς θα έρθουν αυτά τα μηχανήματα, έτσι. Πώς θα έρθει ευθύνης. Το ξέρουμε εμείς, αυτό το γνωρίζει ο κ. Γουλιέλμος. Ο κ. Γουλιέλμος έχει κάνει κάποιες επαφές όταν τις έκανε με τους παίχτες. Ξέρει τις προθέσεις τους. Τα νούμερα είναι γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι, έχει τα χρήματα αυτή τη στιγμή να δώσει λύση. Όχι. Τουλάχιστον αυτό έχει φανεί. Ναι. Έχει τα χρήματα για να τρέξει τις υποθέσεις καθημερινές. Έτσι. Έχει τα χρήματα να πληρώσει παλιές υποχρεώσεις που είναι πιο, ας το πω, απλές ή πιο, πώς να το πω, προσιτές. Προς επίγεις, ναι. Δηλαδή πληρώνει παλιούς δεκανοσμούς με παίχτες, αλλά έχουμε πιο μικρά. Ναι. Τώρα εδώ, για να κάνει μια συμφωνία με τον Σανική, με τον Τακίση, με τον Πάμπλο, πρέπει να δώσει μια γερή προκαταβολή. Όταν το ποσό συνολικά είναι 500.000 ευρώ, εγώ θα πω τουλάχιστον 150.000 ευρώ να είναι προκαταβολή. Από 50.000 στον καθένα. Ναι. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή στον Άρη που προσπαθεί να καλύψει τρύπες, είτε τηλεοπτικό, χασούρα, είτε Ευρώπη, που και εκεί ομάδα μπήκε μέσα, είτε απώλεια από προσδοκόμενα έσοδα εισιτήρια. Αυτό το ξέρει ο κ. Γουλιέλμος. Έτσι. Ναι. Ο κ. Γουλιέλμος είχε πει στην ένδειξη τι που είχε κάνει, ότι το Δεκέμβριο θα έχει λυθεί τον ΠΑΝ. Δεν έχει λυθεί τον ΠΑΝ και ούτε πρόκειται να λυθεί με την πρόταση 50% ναι. Που είχε πει στους άλλους. Οπότε τι γίνεται τώρα. Η κατάσταση είναι απλή. Βγαίνει, μιλάει, λέει τα νούμερα, λέει τις αλήθειες, τι μπορεί να γίνει, λέει έχω δεν έχω και καλεί όλο τον κόσμο να βοηθήσει. Πρώτα τους επώνυμους παράγοντες του Άρη, αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν, και μετά τον απλό κόσμο, το μεροκαματιάρι. Όσο μπορεί να στηρίξει. Από το στήριγμά του, ναι, από το στήριγμά του θα πάει στο γήπεδο. Πήγε με το χωραργό, θα πάει με τον ύφεστο. Έτσι, από αυτόν τον μεροκαματιάρι, ο οποίος έχει να σκεφτεί και άλλα κάτω θέματα της ζωής του. Ναι. Έτσι, θα δούμε. Τελευταίος απέστος. Ναι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει στα μάτια. Μόνο έτσι, Γιώργο, θα το δουλήσει. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Είναι μοναδική λύση να δώσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία, να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση για να σωθεί τουλάχιστον η χρονιά, να μην υπάρχουν χειρότερα. Να δούμε. Ωραία. Ας ελπίσουμε. Έγινε, Σταμάτη, να σε ευχαριστήσω και καλή χρονιά, να ευχηθώ με υγεία. Καλή χρονιά επίσης. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από το Σταμάτη Μουρελή για την ήττα του Άρη στον μπάσκετ από την Κίμη. Και όσα ακολουθούν φυσικά, στον μπαν στάθηκε ο Σταμάτης ο Μουρελής και συμφωνώ μαζί του. Κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, πρέπει να βρει τον τρόπο ο κ. Γουλιέλμος και όλοι οι άνθρωποι του Άρη γενικότερα που τρέχουν τη διοίκηση. Διότι δεν μπορεί ο Άρης να είναι σε αυτήν την κατάσταση να παλεύει με την Κίμη σε μάχη παραμονής τόσο νωρίς μάλιστα σεζόν, να είναι μπροστά με 17 πόντους διαφορά και να χάνει με μείον 18 στο φινάλε, να δέχεται επιμέρους σκορ 47-12 σε 16 λεπτά, είναι πράγματα τραγικά, έτσι, ανήκουστα για τον μπασκετικό Άρη, και όμως θα τα βλέπουμε. Λοιπόν, αφήνουμε όμως προς το παρόν στην άκρη λίγο τα του μπασκετικού Άρη. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στον Ηρακλή, στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, καθώς το καθυστερήσαμε λίγο με τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη νωρίτερα και μετά του μπασκετικού Άρη. Να καλησπέρισω, καλημερίσω, Παύλα, τον Γιάννη Σαλεπάκη. Τι γίνεται, Γιάννη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Καλησπέρα, καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο περασμένη η ώρα. Ναι. Τι γίνεται στον Ηρακλή, παρά τις εορταστικές ημέρες, εξελίξεις τρέχουν, βροχή. Και μάλιστα δεν είναι και θετικές. Έτσι, πέρα από τα μεταγραφικά, είχαμε τις παραιτήσεις, ανακοίνωση σήμερα από τον Ντόν Παπαδόπουλο. Υπάρχουν θέματα και αυτές τις ημέρες, λίγο πριν φύγει το 2018, που δεν φεύγει καλά στον Ηρακλή, έτσι. Υπάρχει αναταραχή στον Ηρακλή εδώ και πολύ καιρό, το έχουμε τονίσει. Αυτές τις ημέρες ήταν περίεργες. Κάποιοι δεν κάνανε γιορτές, μέσα εισαγωγικά πάντα. Ναι.
σίγουρα υπήρχαν πολλές παραιτήσεις, πολλά μέλη της διοίκησης πλέον δεν είναι στο ΔΣ, έχουν αποχωρήσει. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, ο Τόμ Παπαδόπουλος έβγαλε μια διευκρινιστική ανακοίνωση για τους λόγους τους οποίους δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα μέλη στη διοίκηση. Θα τη διαβάσω στην πορεία, Γιάννη, τώρα για συντομία. Θα την προσπεράσουμε, θα διαβάσουμε στην πορεία, θα διαβάσω εγώ μόλις κλείσουμε την ανακοίνωση αναλυτικά για όποιον δεν την έχει ακούσει. Και τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν τα μεταγραφικά που δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες. Κυρίως σήμερα, ας πούμε, είχαμε πολλά ονόματα είδαν το φως της δημοσιότητας. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών και του Λιμπέρη Στεργίδη, που φαίνεται ότι είναι προχωρημένες οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο 31χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν στο πρώτο μισό της σεζόν στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Mm-hmm. Και φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να ανηφορήσει και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και όσον αφορά την ισπανοποίηση που πρόκειται να κάνει ο Ρόκα. Ναι, αναμένεται κάτι τέτοιο. Αναμένεται να έρθουν οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή, γενικά από την Ιβηρική Χερσόνησο ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, μία επιλογή για τον Ηρακλή φαίνεται ότι η πρώτη ως Ισπανός που θα έρθει στον Ηρακλή φαίνεται ότι θα είναι ο τερματοφύλακας, στη θέση του τερματοφύλακα, mm-hmm. καθαρά επιλογή του Μανουέλ Ρόκα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο ίδιος κατά την παραμονή του στην Ισπανία φαίνεται ότι είχε επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές και μεταξύ αυτών και ο τερματοφύλακας που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ηρακλή. Μάλιστα. Όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, έτσι. Δεν γνωρίζουμε ακόμα όνομα. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε με πλήρη βεβαιότητα είναι ότι είναι καθαρά επιλογή του Ρόκα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ρόκα είπε θέλω αυτόν και η διοίκηση συμφώνησε. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω, από εκεί πέρα στον τομέα των αποδεσμεύσεων υπάρχει κάτι περισσότερο? Γιώργο, να μείνουμε ακόμα λίγο στον τομέα των μεταγραφών. Ναι, βέβαια. Καθώς κοντά στη συμφωνία με τον Ηρακλή φαίνεται να βρίσκεται και ο Πέτρος Ορφανίδης, μια εντελώς διαφορετική περίπτωση με αυτή με του Στεργίδη. Πρόκειται για δανεισμό, από ό,τι φαίνεται. Της Ξάνθης ο ποδοσφαιριστής. Ο Πέτρος Ορφανίδης της Ξάνθης, ναι. Mm-hmm. Αγωνίζεται ως μεσοπιθετικός. Είναι 22 ετών. Φέτος δεν είχε τον αναμενόμενο χρόνο στην ομάδα της Ξάνθης και γι' αυτό άλλωστε φαίνεται να παίρνει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με τη συμφωνία να επιστρέψει το καλοκαίρι. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρουσα προσθήκη αυτή, έτσι, γιατί θα έχει και προοπτική ο ίδιος για να επιστρέψει, οπότε θα έχει και ένα εκτακίνητρο και προσωπικό για να αποδώσει. Σίγουρα είναι. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που έχει δείξει την ποιότητά του στη Super League, κυρίως πέρυσι και πρόπερσι, τις χρονιές που ξεκίνησε. Και γενικά θεωρείται μια καλή μεταγραφή με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή. Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι ακόμη στα μεταγραφικά? Μεταγραφικά... Πολλά υπάρχουν. Σε προχωρημένο στάδιο δεν φαίνεται να βρίσκεται κάτι άλλο. Μέσα στις επόμενες ώρες, ημέρες, σίγουρα θα υπάρξουν και περισσότερα ονόματα. Για οτιδήποτε νεότερο, σίγουρα θα σας το μεταφέρουμε μέσα από το Λίμπερο. Mm-hmm. Ωραία. Όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις, παικτών, έχει προχωρήσει κάτι ή δεν έχουμε κάτι από εκεί? Αποδεσμεύσεις έχουν αποφασιστεί πάνω κάτω ποιοι θα είναι. Mm, τα γνωστά ονόματα δηλαδή, τίποτα καινούριο. Ναι. Και με βάση τις μεταγραφές, νομίζω ότι θα αρχίσουν να προχωράνε και τις αποχωρήσεις, καθώς δεν θέλουν να αφήσουν το ρόστερ χωρίς ποδοσφαιριστές και να μην έχουν γίνει απαραίτητες μεταγραφές που θα αφήσουν οι παίκτες που θα αποχωρήσουν. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες προπονήσεις δεν υπάρχουν, έτσι, είναι σε άδεια παίκτες. Ναι, τώρα με την επιστροφή του ρόλου σιγά σιγά θα μαζευτούν. Επιστρέψει και ο Ηρακλής στις προπονήσεις, γιατί έχει και το Σάββατο κόντρα στον Κισαμικό. Mm-hmm. Σωστά, ναι. 5 Ιανουαρίου, έτσι το επόμενο. 5 Ιανουαρίου, ξεκινάει η Football League πριν τη Super League.
Σωστά. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες για τη Λίβερπουλ να αναφέρεις κάτι που σαφώς για... θα σε κάνει πιο χαρούμενο από τη Ηρακλής και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Για τη Λίβερπουλ, τι να πούμε, είναι ονειρική περίοδος, μόνη πρώτη στην κορυφή. Ποδόσφαιρο... Το χάρηκες και σήμερα φαντάζομαι, το πανηγύρισες. Σίγουρα. Η ανατροπή σου δίνει περισσότερο χαρά και η κόντρα σε μια καλή ομάδα, εντάξει, σίγουρα το ξέφυγε μετά από κάποια κατάσταση, αλλά δεν πάβει να ήταν ένα ντέρμπι. Το οποίο έγινε περίπατος. Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Ήταν η πεντάρα σήμερα απολαυστική της Λίβερπουλ και το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Φιρμίνιο και η Πάρα καθάρισαν. Ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν, Γιάννη. Έτσι, αύριο, αν έχουμε κάτι νεότερο, θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε. Προς το παρόν, να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό συνέχεια. Ωραία. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη για τα του Ηρακλή, για τα μεταγραφικά. Ακούσα τα ονόματα του Ορφανίδη, για παράδειγμα, από την Ξάνθη που πρόκειται να έρθει ο Τανικός, του Λιμπέρη Στεργίδη, συγγνώμη, που πρόκειται να αποκτηθεί. Αναμένονται περισσότερα φυσικά και τις επόμενες ημέρες στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, όπου άλλα είναι τα πιο σοβαρά ζητήματα που ασχολούν τα εξωγωνιστικά, και εκεί αναμένεται ή μάλλον επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις. Υπήρχε σήμερα και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής για τις αποχωρήσεις, παύλα παρετήσεις στελεχών και μελών του ΔΣ που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες. Ένα κύμα παρετήσεων, η αλήθεια, έφτασε τις 7 συνολικά παρετήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Από το τμήμα επικοινωνίας, από τον Γιάννη Παδόπουλο που ήταν υπεύθυνος αδειοδότησης. Γενικότερα, να διαβάσουμε τώρα αυτή την ανακοίνωση που ουσιαστικά είναι δήλωση του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, του τον Παπαδόπουλο, η οποία αναφέρει ότι ο Πρόεδρος και Μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής αλλά και το ΔΣ αισθάνονται την ανάγκη να προβούν σε μια σειρά διευκρινιστικών δηλώσεων γύρω από τα τεκτενόμενα στην ομάδα μας τον τελευταίο καιρό. Διευκρινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις παρετήσεις, παύλα αποχωρήσεις μελών του ΔΣ αλλά και στελεχών της ΠΑΕ Ηρακλής. Πρώτον, η παρέτηση του κ. Γιάννη Παδόπουλου δεν έχει υπόσταση από τη στιγμή που δεν είχε έμεισθη σχέση με την ΠΑΕ Ηρακλής. Ο ρόλος του ήταν βοηθητικός, προσφέροντας περιοδική χρονικά βοήθεια σε θέματα κυρίως αδειοδότησης. Δεύτερον, η παρέτηση του κ. Γιώργου Κυρίτση συνδυάζεται με την αντικατάσταση του ως νομικού συμβούλου της ΠΑΕ Ηρακλής από άλλον συναδελφό του με αποκλειστική ειδικότητα στο αθλητικό δίκαιο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που του είχε ζητηθεί να συνεργαστεί με κάποιο άλλο νομικό γραφείο και αρνήθηκε ευγενικά και τις δύο ακολουθώντας συνέχεια η παρέτησή του. Τρίτον, η παρέτηση του κ. Νίκου Υψηλάντη είναι συνυφασμένη με την απομάκρυνση των τριών υπαλλήλων της ΠΑΕ Ηρακλής από το τμήμα επικοινωνίας, παύλα γραφείο τύπου. Ήταν ριζικά αντίθετος με την αποχώρηση έστω και ενός εκ των τριών και έτσι οδηγήθηκε στην παρέτησή του. Τέταρτον, η απομάκρυνση του κ. Νίκου Γραμμένου από το τμήμα μάρκετινγκ ήταν αποτέλεσμα της μη ταυτόσιμης αντίληψης γύρω από βασικά θέματα του τμήματος. Και πέμπτον, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι προσπάθειες για ενίσχυση της ομάδας συνεχίζονται. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνονται από την ΠΑΕ Ηρακλής και όχι από τα ΜΜΕ όταν οι συμφωνίες θα ολοκληρώνονται και οι ποδοσφαιριστές θα φορούν τη φανέλα με τον ημίθο στο στήθος. Κοινός παρανομαστής όλων των παρετήσεων αποχωρήσεων είναι η διαφορά βασικής φιλοσοφίας ως προς τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης σε όλο το φάσμα λειτουργίας της ΠΑΕ Ηρακλής, αναφέρει ο τον Παπαδόπουλος. Με την προσθήκη του κ. Ηλία Θεοδωρίδη στο διοικητικό σχήμα της ομάδας, ενισχύουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ένα καινούριο και διαφορετικό Ηρακλή όπως τον ονειρευόμαστε όλοι. Αφήνουμε πίσω τους παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, διοίκηση και λαός, για έναν Ηρακλή υγιή και δυνατό παντού, αναφέρει κλείνοντας ο τον Παπαδόπουλος αυτή την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, στην οποία θέλησε να δώσει διευκρινήσεις όσον αφορά τις παρετήσεις των στελεχών και μελών της διοίκησης τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, θα πάμε κάπως έτσι στο τελευταίο μας break για απόψε, στο τελευταίο απόψινο διάλειμμα του post-game, ενώ έχει ξεκινήσει και το match στο Milwaukee όπου οι Bucks του Αντετοκούμπο υποδέχονται τους Brooklyn Nets. Οι Bucks του Αντετοκούμπο που είναι πρώτοι. Έχουν το καλύτερο ρεκόρ νικών συνολικά στο NBA φέτος μέχρι στιγμής. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα πάμε στο σύντομο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δώσουμε και τον νικητή του διαγωνισμού ή την νικήτρια για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπες στο ψητό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το φινάλε του απόψινου ερωταστικού post-games. Ο Λίμπερο 107,4, Γιώργος Παναγιωτήδης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύψη του ήχου. Ξεκίνησαν να παίζουν και οι Bucks του για ένα Αντετοκούμπο. 29-23 προηγούνται τον Brooklyn Nets. Έχει ξεκινήσει μόλις η δεύτερη περίοδο στο Milwaukee. 31-23 τώρα με καλάθι του Γιάννη. Όσοι είστε στο σπίτι μέσα, αν και Σάββατο βράδυ, γιορτές, δύσκολα, λίγοι μάλλον μένετε μέσα. Μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο Σάββατο βράδυ με τον Γιάννη Αντετοκούμπο παρέα. Ωραίο ματσάκι. Bucks που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουν το καλύτερο ρεκόρ μέχρι στιγμής στην κατάταξη του NBA σε Ανατολή και Δύση. Καλύτερο ποσοστό νικών. Και γενικότερα
με οδηγό το Γιάννη. Πραγματοποιούν μια τρομερή πορεία, κάνουν ιστορικές επιδόσεις για το σύλλογο και δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν φέτος, πόσο μακριά μπορούν να το πάνε. Λοιπόν, θα κάνουμε και την κλήρωση όπως είχαμε υποσχεθεί άλλωστε για το διαγωνισμό για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπεσεψτό, στο χορηγό της εκπομπής Post Game. Θα μας δώσει εδώ ο Βασίλης ο Καβαδίας ένα νούμερο από το 1 έως και το 14. Ναι, το 5 λέει ο Βασίλης. Το 5 λέει ο Βασίλης. Για να δούμε το νούμερο 5. Νούμερο 5 είναι... Α, ωραία. Γυναίκα νικητρία έχουμε πάλι, Βασίλη. Είχε καιρό να έρθει αυτή η παράδοση που είχαμε στις γυναίκες νικητρίες. Έχουμε γυναίκα νικητρία όμως και σήμερα, για άλλη μια φορά, έτσι, στο φινάλε του 2018, στο τελευταίο τραπέζι του 2018, και συγκεκριμένα είναι η Δέσποινα Πατσαβούδη, η φίλη ακροάτρια εδώ του Λίμπερο, που κερδίζει το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπεστοπιστό. Δέσποινα Πατσαβούδη, λοιπόν, η νικήτρια. Μάλιστα, στο μήνυμά της αναφέρει, από ό,τι βλέπω, γεύμα παρέα με τον άντρα μου, τελευταία μου προσπάθεια. Χω, καλή χρονιά και σε ένα Δέσποινα Πατσαβούδη. Θα μπορέσει να πας με τον άντρα σου παρέα για να γευματίσετε στο πιστοπολείο Μπεσοπιστό, μεγάλο Ξάνο 16 Σταυρούπολη. Θα μπορέσετε να πάτε μέσα την εβδομάδα όποτε θέλετε. Απλά με τη σημείωση ότι την Τρίτη την Πρωτοχρονιά θα είναι κλειστό το μαγαζί και τη Δευτέρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι από τις 12 έως και τις 6 ανοιχτά. Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες έως την Παρασκευή την επόμενη μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Παρά με τον άντρα, όπως αναφέρθηκε και στο μήνυμα, για να γευματίσει το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπεσοψητό. Απλά. Αν θέλεις τώρα να μας ακούς, αν είσαι συντονισμένη στο Λίμπερο και μας ακούς, να κάνεις ένα τηλέφωνο στο 2310-287-888, 287 και 3 οχτάρια, για να, επειδή τη Δευτέρα θα είναι κάπως περίεργη ημέρα λόγω παραμονής πρωτοχρονιάς και θα είναι δύσκολο λίγο η επικοινωνία με τη γραμματιακή υποστήριξη, κάνε ένα τηλέφωνο τώρα για να σου δώσω εδώ, Βασίλης, και περισσότερες λεπτομέρειες, τι θα πεις, πώς και τι, και γενικότερα για το τραπέζι. Περιμένουμε λοιπόν τη Δέσποινα την Πατσαβούδη να πάρει το τηλέφωνο στο Βασίλη εδώ στο 2310-287 και 3 οχτάρια να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες, καθώς είναι η νικήτρια του διαγωνισμού για το τραπέζι 620 ευρώ στο πιστοπολείο Μπεσοπιστό, σε περίπτωση που δεν το άκουσε νωρίτερα. Νόη Μπαξ προηγούνται με 37-29 και ενώ κλείνοντας έτσι σιγά σιγά οδεύοντας προς το φινάλε, να κάνουμε και μια συνολική αποτίμηση της ημέρας. Είχαμε την ήττα του Άρη στον Μπάξ από την Κίμη με 75-57, βαριά ήττα με 18 πόντους διαφορά, αν και ο Άρης βρέθηκε στο συν 24, στο συν 17 είχε βρεθεί, στο 24ο λεπτό. Δέχτηκε ένα αυτό το 47-12 που δέχτηκε, είναι πραγματικά ντροπιαστικό και νομίζω αυτό εξοργίζει περισσότερο και τους φίλους του Άρη που ήταν το μάτς. Γενικότερα ένα πολύ άσχημο απόγευμα, ντροπιαστική ήταν έως διασυρμός και σε περιπέτειες πλέον ο Άρης με τον κίνδυνο του υποβασμού να είναι πάρα πολύ ορατός, να μεγαλώνει συνεχώς με αυτά τα αποτελέσματα. Στο 2-9 ο Άρης ισοβαθμίζει στην τελευταία θέση με άλλες τρεις ομάδες και γενικότερα πολύ κακό το κλίμα, μας θα πει και ο Σταμάτης νωρίτερα, και πρέπει να αντιστραφεί με κάποιο τρόπο, να βρουν λύση διοίκηση, προπονητής, παίκτες, για να αντιστραφεί λίγο αυτή η κατάσταση όσο δυνατόν πιο γρήγορα, για να μην παλεύει μέχρι το φινάλε ο Άρης για την μάχη της παραμονής και έχει αρνητική κατάληξη. Πάντως το 2018 έκλεισε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τους κιτρινόμαυρους, με αυτή την ήττα σήμερα στη Χαλκίδια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ακούσαμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Στον Άρη και στον ΠΑΟΚ αναμένουμε τα μεταγραφικά σιγά σιγά. Σήμερα επέστρεψε ο Άρης προπονήσεις, αύριο επιστρέφει ο ΠΑΟΚ. Στα του Ηρακλή και εκεί μεταγραφικά ακούγονται. Υπάρχουν άλλα προβλήματα βέβαια, διοικητικά και εξωαγωνιστικά, που πρέπει να λυθούν επίσης. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα και αυτές τις ημέρες των εορτών. Δεν ήταν και πολύ χαλαρές οι εορτές. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ πιο ευχάριστες. Σαφώς στην κορυφή, με τα ήττα σερί. Ενδιαφέρον άλλων ομάδων για τον Μπρίγιοβιτς και απορρίψεις από πλευράς ΠΑΟΚ και Σέρβου. Στον Άρη δεν είχε κλείσει καλά το 2018. Περιμένουν τώρα να μπει καλύτερα το 2019. Στον Ηρακλή τα ίδια. Γενικότερα, αποχαιρετώντας το 2018 έτσι, όλες οι ομάδες το έχουν να θυμούνται και καλά και κακά. Αύριο υπάρχει το ντέρμπι στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Παλατάκι. Στις 5 το απόγευμα, μετάδοση το από το Λίμπερο 107,4 φυσικά, σε περιγραφή του Νίκου Μουσχοβίτη από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Το βράδυ αύριο πάλι 10 με 1 θα είμαστε παρέα στο Post Game, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, για να δούμε πάλι το Post Game όλης αυριανής ημέρας, με Premier League, με το Derby στο μπάσκετ φυσικά, με σχόλια και αναλύσεις από τους reporter. Οι φίλοι της Liverpool σαφώς και σήμερα είστε στα ουράνια, με αυτή την πεντάρα στην Arsenal, με την ήττα της Tottenham, με αυτό το συν 9 στην κορυφή, που πλέον νομίζω χρήζεται η Liverpool στο απόλυτο φαβορί και δεν έχετε λόγο παρά να μην γιορτάζετε
αυτές τις ημέρες στο φινάλ του 2018 να πανηγυρίζετε έντονα και εδώ στη Θεσσαλονίκη όπου είστε πολύ φίλοι των κόκκινων. Η Δέσποινα Μπαζαβού δεν σε έχει πάρει ακόμη η Βασίλη, έτσι. Δεν σε έχει πάρει ακόμη, περιμένουμε. Ναι, μπορεί να το άκουσε απλά, εντάξει, αν απλά το άκουσε θα πάει από Δευτέρα Παρασκευή και θα πει το ονοματεπώνυμό της και ότι έχει κερδίσει το διαγωνισμό του Λίμπερο το τραπέζι. Αν δεν έχει, μάλλον αν θέλει λεπτομέρειες περισσότερες, να κάνει ένα τηλέφωνο τώρα στο 2310-287 και 38 για να τις μεταφέρει ο Βασίλης ο Καβαδίας εδώ. Διαφορετικά θα διευθετηθεί το ζήτημα και ίσως τη Δευτέρα με την γραμματεία. Λοιπόν, όχι, επειδή με ρωτάει τώρα ο Βασίλης, δεν είναι τσαμπουκάτο. Είναι από χθες αυτό. Με τον Καντέρ είχε ψηλό αρπαχτεί ο Αντετοκούνμπο στο χθεσινό παιχνίδι με τους New York Knicks. Οπότε δείχνουν απλά τη φάση τώρα. 41-36 μπροστά οι Bucks επί των Brooklyn Nets, ο μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη. Ενώ έχει καθίσει τον πάγκο Γιάννης προσωρινά. Κάπως έτσι και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό της εκπομπής, το Πιστοπολείο Πιστοπιστό που ήταν και πάλι μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε και λαχταριστά μπέργκερ, τροσερές σαλάτες, sandwich club και άλλες αμέτρητες επιλογές. Ένα συν ένα μπέργκερ κάθε Δευτέρα μόνο στο σαλόνι του Πιστοπιστό τρώτε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε online στο bestofto.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, εκεί στην πλατεία της Ψηθέας. Τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram φυσικά. Παραλαμβάνω. Δευτέρα 12 με 6 ανοιχτά, Τρίτη πρωτοχρονιά κλειστά. Τις υπόλοιπες μέρες μπορεί να πάει και η Δέσποινα Μπατσαβούδη που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό σήμερα να γευματίσει με τον άντρα της όπως μας έγραψε για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ το οποίο κέρδισε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και εσάς που μας ακούσατε μέχρι αυτήν την ώρα. Αυτά από εμάς για απόψε. Από τον Γιώργο Παναγιωτήτη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στη ρύψη του ήχου. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ Σαββάτου και τα χρόνια μας πολλά ξανά όπως τα λέμε συνεχώς αυτές τις ημέρες. Αύριο 10 με 1 θα είμαστε ξανά μαζί στο post game. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έρχεται μια όμορφη Κυριακή.